Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, συντονισμένοι και απόψε στις 7 με το Super B News. Όλες οι ειδήσεις εδώ, όλα τα γεγονότα. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα Απόστολε, καλησπέρα Μαρία, καλησπέριζουμε και τον Θοδόση Πάνου, τον πατρινό συνάδελφό μας από την Αθήνα, από το Newsit αλλά και την εφημερίδα Espresso. Είναι στην αίθουσα σύνταξη Espresso από ό,τι ξέρω αυτή την ώρα. Θοδόση, καλησπέρα από την Πάτρα. Τι νεότερο έχουμε για αυτή την πραγματικά τραγική ιστορία με την 32χρονη, η οποία κατάγεται από την Βάρδα, από τον ομό Ηλίας. Έχει σχέση οικογενειακή με γνωστή οικογένεια των πατρών. Είναι η οικογένεια της Μαρίας Ανδριέλου. Είναι ανιψιά κατά κάποιο τρόπο της Μαρίας Ανδριέλου, η οποία είναι εδώ η Μαρία, τη βλέπουμε στο παράθυρο. Πες μας λοιπόν, Θεοδόση, τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι νεότερο υπάρχει. Ακριβώς, Κωνσταντίνε μου, καταρχήν την καλησπέρα μου στην ιδιαίτερη πατρίδα μου και στους αρχηγούς της Πάτρας. Το έγκλημα είναι πιστό, και πιστό, και για πρώτη φορά έτσι τα αστυνομικά χρονικά καλούμαστε οι αστυνομικοί τάξεις να καλύψουν ένα έγκλημα το οποίο έχει σημειωθεί σε κινητήριο. Το πλέον πιθανό και ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι το έγκλημα να έχει προσωπικό χαρακτήρα και την επακόλουθα το πάθος αλλά και το μίσος. Ο ιατροδικαστής, ο οποίος νεκροτόμησε το σώμα της Άρης, κοπέλα, έκανε πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα. 14 μαχαιριές, μία μαχαιριά στο πρόσωπο, μία μισή μαχαιριά στο χέρι και όλα τα υπόλοιπα χτυπήματα και στο θώρακα και έξω στη χώρα. Οι αστυνομικοί, οι έφυροι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών της ασφάλειας στέκονται σε ένα χτύπημα. Στο χτύπημα στο πρόσωπο. Έχει το γάμα αυτό, Θεοδόση. Έχει ένα γάμα εκεί. Όχι, δεν νομίζω ότι προσπάθησε ο δράστης ή η δράστηδα να κάνει να φτιάξει κάποιο γράμμα. Είναι η φορά του μαχαιριού. Έτσι όπως μας το εξήγησε ο ιατροδικαστής, και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο χάραγμα με γράμμα ή κάποιο άλλο γράμμα. Γεγονός είναι όμως ότι υπάρχει αυτό το βάση τραύμα στο πρόσωπο. Και για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί δεν αφήνουν απέξω από τα ενδεχόμενα το σενάριο την δολοφονία να έχει διαπράξει ακόμα και εκεί με δύο χέρια, διότι δεν υπάρχει μίσος. Και πάντως από μια γυναίκα σε ένα πρόσωπο εκεί θα χτυπήσει, μου έλεγε χαρακτηριστικά, ένα έπειρος αξιωματικός της ασφάλειας Αττικής. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι θέσπατο, γιατί τα στοιχεία τα οποία έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί της ασφάλειας αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι πάρα πολύ τυπωστά. Ένα σημαντικό στοιχείο για να βοηθήσω στη συνέχεια την κουβέντα σας και το ρεπορτάζ είναι το εξής. Ότι δεν έχει βρεθεί κανένα προσωπικό αντικείμενο της κοπέλας παρά μόνο η ταυτότητά της, την οποία είχε σε μία θέση από τα ρούχα της. Από τα ρούχα της. Δεν είναι δυνατόν να πήγε η κοπέλα στο τμήμα του παιδικού της στήλου χωρίς να έχει έστω και χρήματα επάνω το στήλο κινητό της τηλέφωνο. Κάντα λοιπόν, το κινητό τηλέφωνο δεν έχει... Άρα λες ότι είναι ληστεία, δηλαδή αυτό λες τώρα με αυτό. Εξαρτάται αυτό το σενάριο, ωστόσο φαίνεται απομακρυσμένο, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι είναι δυνατόν ο δράστης ή η δράση θα να άρπαξε αυτά τα αντικείμενα προκειμένου να δημιουργήσει μια αίσθηση παύλα κοινοθεσία ληστείας για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες. Για το λόγο αυτό, όπως θα δείτε, οι αστυνομικοί ψάχνουν την ευρύτερη περιοχή στα κάτω παθήσια και τον Περισσό, όπου βρίσκεται το δεύτερο νοτροταφείο Αθηνών, και διεπράχθη το έγκλημα, μήπως θα έχει πετάξει ο δράστης τη δεχτού δολοφονίας σε κάποιο κάδο απορριμμάτων. Υπάρχει επίσης, φαίνεται να υπάρχει στα χέρια των αστυνομικών και πλούσιο υλικό από κάμερες, τόσο από καταστήματα όσο και από διάφορα σημεία του κινητηρίου. Κάμερες αυτές όμως, το βιντεολογικό υλικό χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να αποδώσει στη συνέχεια στοιχεία. Πρέπει να σα πω ότι έχει αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο. Αυτό για κάποιον επαγγελματία δολοφόνο, ο οποίος σκοτώθηκε στο τέλος λόγω της εργασίας που έκανε στην εφορία, έχει αποκλειστεί από την αρχή. Άρα δεν έχει σχέση με υποθέσεις του ΔΟΕ, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι αποκλεισμένο αυτό το σενάριο. Έτσι, ναι, διότι δεν χειρίζονταν κάποιες υποθέσεις που θα μπορούσαν να εγείρουν συμβόλαιο θανάτου. Και στο κάτω-κάτω, να σα το πω λίγο διαφορετικά, ο επαγγελματίας δολοφόνο δεν πάει να κυνηγάει το θύμα του μέσα στο νεκροταφείο. 100%. Επιτρέψτε μου, κλείνοντας το ρεπορτάζ, να σας δώσω λίγο την εικόνα
πράξη. Από τα στοιχεία λοιπόν που διαπροδικαστεί και τις ενδείξεις που έχουν στα χέρια του και αστυνομική, το έγκλημα έχει συμβεί ως εξής. Η κοπέλα βρίσκεται στο μνήμα του παιδικού της φίλου, συνήθιζε να πηγαίνει εκεί και να αφήνει ένα πουκέτο λουλούδια τα οποία μάλιστα αγόραζε από διπλανό ανθοπολείο στο κινητήριο. Δέχεται ξαφνικά την πρώτη μαχαιριά στην πλάτη, το πρώτο χτύπημα με το μαχαίρι στην πλάτη. Η κοπέλα επειδή προσπαθεί να αντισταθεί, δέχεται τη δεύτερη μαχαιριά στο χέρι. Εξού και λέμε και ο ιατρός καθίσει ότι πρόκειται για αμυντικό χτύπημα και συνέχεια προσπαθεί να διαφύγει και από το πλοίο θανάτου του δολοφόνου. Δυστυχώς καταφέρνει να την εκλογήσει τα μέσα πιο πέρα ανάμεσα σε δύο χτύπηματα και στην συνέχεια την κυριολεκτική. Την αποτελειώνει. Την κοπέλα. Αυτός ήταν ο μηχανικός θανάτου. Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το εκτενέστατο και πλήρες ρεπορτάζ, Απόστολε και Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες. Ευχαριστούμε πολύ. Για να πάμε τώρα στην Μαρία Ανδρέλου. Μαρία, ήξερες την κοπέλα? Είχαμε αλφα βαθμό συγγένειας με την Θεοδώρα. Είμαστε πραγματικά όλοι συγκλονισμένοι από τον ομό Ηλίας, από τη Βάρδα και από το κάστρο Κυλλήνης η καταγωγή της. Να πούμε ότι πήγαινε καθημερινά. Σχεδόν καθημερινά στο Β, στο δεύτερο νεκροταφείο, καθώς εκεί είναι το μνήμα του φίλου της, του μονάκριβου της φίλου που μου είχε πει. Είχαμε μιλήσει τελευταία φορά με την Δώρα μέσω μηνυμάτων στο Facebook και τότε που είχε γίνει το ατύχημα. Να θυμίσουμε πώς είχε σκοτωθεί ο Μάιο. Μαρία, να θυμίσουμε το τραγικό εργατικό ατύχημα που είχαμε. Ακριβώς. Πριν όμως το θυμίσεις να πω ότι θα ήθελα να ετοιμάζεται και η Βίκη Αθανασοπούλου για τα Σαγιαϊκά τώρα, μόλις τελειώσει το ρεπορτάζ η Μαρία. Μαρία. Λοιπόν, να πούμε ότι το εργατικό ατύχημα είχε συμβεί τον Μάιο, εκτελούνταν έργα για την κατασκευή σύραγγας, το πλαίσιο του έργου κατασκευής του νέου σιδηροδρόμου. Όταν λοιπόν κατά τη διάρκεια μεταφοράς ενός βραχίωνα από πλατφόρμα που υπήρχε στο σημείο, αυτός έπεσε πάνω στον 33χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Μιλάμε για τον άτυχο Γιάννη Καφιά, το ο οποίος καταγόταν, είναι αυτός. Καταγόταν είναι από την Άρτα. Έτσι λοιπόν πήγαινε σχεδόν καθημερινά εκεί η Θεοδώρα, άφηνε λίγα λουλούδια. Σου είχε μιλήσει τότε στο Facebook, έτσι. Μου είχε μιλήσει τότε που τι σου έλεγε δηλαδή, αν έχει κάποιο στοιχείο και λοιπά για την περίπτωση του θανάτου του φίλου. Ακριβώς. Και αν γνωρίζω πώς έγινε το ατύχημα, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε. Και όπως μου είχε πει χαρακτηριστικά, ήταν ο μονάκριβός μου φίλος και ότι της είχε στοιχήσει πάρα πολύ. Και ζητούσε έτσι παραπάνω περισσότερα έτσι στοιχεία να μάθει από εμένα λόγω της ιδιότητας. Έτσι. Ακούσαμε και τον συνάδελφο να λέει ότι για πρώτη φορά χειριζόμαστε μια υπόθεση μιας δολοφονίας, μιας εγκληματικής ενέργειας μέσα σε κημητήριο. Και προφανέστατα δεν είναι από επαγγελματία αυτό το χτύπημα. Προφανέστατα δεν πρόκειται για ληστεία, είναι άλλα τα αίτια. Δεν πηγαίνει κανείς να ληστέψει κάποιον σε ένα νεκροταφείο, ούτε του επιτίθεται χτυπώντας τον 14 φορές, γιατί για τόσα χτυπήματα μίλησε ο ιατροδικαστής. Πρέπει να είναι κάποια άλλη προσωπική ενδεχομένως υπόθεση. Τώρα βεβαίως από εδώ και πέρα είναι οι διοκτικές αρχές οι οποίες και προχωρούν στις έρευνες και για τις κάμερες που λέγαμε, που ακούσαμε και προηγουμένως από τον συνάδελφο από το πληρέστατο ρεπορτάζ που μας έδωσε, αλλά και οτιδήποτε άλλο στοιχείο βρεθεί στην περιοχή του νεκροταφείου, εκεί στην περιοχή του Περισσού, πρέπει να πούμε, είναι το νεκροταφείο. Είπες, Μαρία. Δεν γνωρίζουμε, όπως είπε και ο συνάδελφος, αν είναι άντρας ή γυναίκα, ναι, ο δράστης. Η δράστηδα. Πάντως για να λένε ότι είναι γυναίκα, δεν ξέρω, κάτι μάλλον υποψιάζονται, έτσι νομίζω. Θα δούμε. Θα δούμε. Είναι πράγματα συγκλονιστικά. Είπαμε το παιδί, ο φίλος σκοτώθηκε το Μάιο στην Παναγοπούλα, στα έργα εδώ και δίπλα. Η κοπέλα από την περιοχή της Βάρδας, συγγενής της Μαρίας Ανδριέλου, μιλούσε η Μαρία μαζί της στο Facebook όλο αυτό το χρονικό διάστημα για την περίπτωση του θανάτου του φίλου της και τελικά βρίσκεται κατακριουργημένη με μαχαιριές σε ένα νεκροταφείο. Και να πούμε αύριο το μεσημέρι είναι η κηδεία. Αύριο στις 3 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία. Θα ανέβουν και από την περιοχή εδώ, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάμε τώρα στην Βίκη Αθανασοπούλου, γιατί έχουμε ένα συγκλονιστικό θέμα από την περιοχή των Σαγιαϊκών. Θα δούμε, βλέπουμε τη Βίκη, τις εικόνες αυτές. Δεν ξέρω. Καλησπέρα σας. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι συγκλονιστικό πάντως. Και μάλλον δεν θα είναι και τελευταία από ό,τι μαζεύει. Για πες μας, Βίκη. Πριν από ένα μήνα περίπου, αρχές Σεπτεμβρίου, είχαμε παρουσιάσει, θυμάσαι Κωνσταντίνη και Αποστόλη, μια τραγική εικόνα με δύο νεαρούς χρήστες να βρίσκονται σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στην κεντρική πλατεία του χωριού. Στην κεντρική πλατεία του Σαγιαϊκού.
των Σαγεϊκών, πολύ κοντά στο δημοτικό σχολείο, σε καφενεία, σε καταστήματα. Όλοι τους έβλεπαν, προσπαθούσαν όσο μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Είχαμε μια τραγική εικόνα. Λίγα μέτρα όμως πιο πέρα, ένα ακόμη δράμα. Να το. Παρατηρούσαν αυτό οι κάτοικοι. Η φωτογραφία αυτή. Βεβαίως είναι καλυμμένα χαρακτηριστικά. Την ίδια, την ίδια ή την άλλη μέρα, μία κοπέλα έπεφτε σε αυλή σπιτιού. Ήταν σε, και αυτή σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, δεν πρόλαβε να καλέσει σε βοήθεια, περπατούσε στον δρόμο και στην προσπάθειά της να κρατηθεί από κάπου, φαίνεται ότι έπεσε μέσα στην αυλή του σπιτιού. Σοκαρίστηκαν βέβαια οι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν δει άπειρες, όπως μας έχουν πει, εικόνες τέτοιες με νεαρούς να λιποθυμούν από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Έχουμε παρουσιάσει άπειρα ρεπορτάζ για το τι γίνεται στην Εθνική Πατρών Πύργου με τους χρήστες να περπατούν από Πάτρα προς Αγέικα, από Αγέικα προς Πάτρα, έχοντας ήδη πάρει τη δόση τους. Επίσης, έχουμε δει χρήστες να οδηγούν αυτοκίνητα και να αποτελούν κίνδυνο και για, και για τους αυτούς τους, αλλά και για τους οδηγούς στην Πατρών Πύργου, στην Εθνική. Αυτή η κατάσταση είναι χρόνια, δεν αντιμετωπίζεται, μας έχουν πει οι κάτοικοι. Προφανέστατα και δεν αντιμετωπίζεται, Βίκη, δεδομένου ότι συνεχώς έχουμε τέτοια κρούσματα. Δείτε εικόνα σε μια περιοχή λίγο μακρύτερα από την Πάτρα. Στα Αγιαϊκά, που ξέρουμε οι πάντες, ότι αποτελεί ένα γκέτο διακίνησης σκληρών ναρκωτικών. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, Βίκη, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ, γιατί έχουμε συνέχεια στο θέμα με τον τραυματία εργαζόμενο του Δήμου. Θα ακούσουμε μια διαφορετική δήλωση από αυτή που χθες παίξαμε, όπου μας δείχνει και τα τραύματα στην κοιλιά. Και θα επανέλθουμε. Δεν θυμάμαι τίποτα το συγκεκριμένο, απλώς επίσης μια σακούλα για να την πετάξω και έσκασε στα χέρια μου. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι γίνεται. Ήσταν εκείνη την ώρα, δηλαδή πάνω, μέσα στην ξερόλακα, έτσι. Ναι, μέσα στην ξερόλακα, ναι. Εκεί που άδειε τα μάξινα μου. Και πιέσαι μια σακούλα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Και πιέσαι σακούλα να την πετάξω, έχασα το χέρι μου. Αυτό σε αντίκρυξη. Ναι, δυνατή. Δυνατή έκρηξη. Το άκουσαν και άλλοι αυτό. Η συναδέλφα που κάτω από το βενζινάδικο. Φαντάζεσαι να δει που είναι το βενζινάδικο κάτω και έγινε και εκεί. Και εμεί αίματα, τι ακριβώ. Αίμα, πλημμύρα. Τι μοίρα, που γέμισε το ποσέμα. Το χέρι στον αέρα σκόπησε στην ιδεολογία. Ναι, το χέρι έγινε κομμάτια, δεν ήταν κομμάτια. Μπορούσατε να καλέσετε βοήθεια, γιατί έγινε ακριβώς. Απλώς με πήρε ένα συνάδελφος από εκεί που ήταν και με φέρε κατευθείαν εδώ. Ναι. Το πιέσα με το χέρι μου. Το είχατε δέσει, μοραγούσατε έτσι. Όχι, με το χέρι μου, το άλλο το πιέσα και το έφερα να. Είχε αίμα μπόλικο που έβγαλε πράγματα. Η επέμβαση πήγε καλά από ό,τι ξέρω. Σας είπαν για τεχνητό μέλος ότι. Πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ. Έτσι μας είπαν οι γιατροί τώρα, θα δούμε να. Θεωρείτε ότι υπάρχουν υπεύθυνοι για την ιστορία αυτή? Βέβαια υπάρχουν. Μα δεν υπήρχαν υπεύθυνοι τώρα, αυτά τα πράγματα δεν παίρνουν εκεί μέσα. Αλίμονο να σκοτώσουμε τους εργαζόμενους όλους. Φαντάζει να γινόταν και στη Μεζόνος. Τι θα γινόταν. Υπήρξατε και στην κοιλιά? Ναι, έχω ένα τραύμα. Στην κοιλιά, μάλιστα. Θα το δούμε λίγο το τραύμα αυτό. Ναι. Άρα έχετε και τραύμα και στην κοιλιά τραύμα. Ναι. Τώρα, τι λέτε στους αρμοδίους έτσι, που είναι υπεύθυνοι για αυτό το θέμα, τι θα τους λέγατε? Να προσέχουν. Να προσέχουν να μην σκοτώσουν τον κόσμο. Και τίποτα άλλο. Σήμερα παρουσιάσαμε και ένα έγγραφο. Αυτά λοιπόν από τις δηλώσεις του τραυματία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, βλέπουμε και τον Νίκο Σύφαντο που θα μας δώσει και τα νεότερα από το ρεπορτάζ που τρέχει. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που υπάρχουν, έχουμε μία φωτοβολίδα, μία χειροβομβίδα κρότου λάμψης, η οποία ήταν αυτή που εξεράγει. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, Νίκο Σύφαντε και Κωνσταντίνε Φλαμίκε. Σε λιγάκι επιστρέφουμε για να μας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει ο Νίκο Σύφαντο. Το ενδεχόμενο μέσα στη σακούλα που μετέφερε ο άτυχος υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Πατρεών να ήταν φωτοβολίδα κροτουλάμψης φαίνεται ως η επικρατέστερη. Λίγες μέρες μετά το περιστατικό αγροτηριασμού και ενώ η αστυνομία έχει ολοκληρώσει και παραδώσει το πόρισμά της στην εισαγγελία. Σχετική είναι και η άποψη του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Νίκου Παπάκου. Όπως τόνισε, με βάση τις γνώσεις του ως δικηγόρος, οι εκρηκτικές ύλες που αποτελούν μέσα εγκλήματος δεν αποστελούνται ποτέ
από την αστυνομία στις δικαστικές αρχές, στα δικαστήρια, ως πιστήρια, αλλά μόνο στο στρατό, προς αποθήκευση ή προς καταστροφή. Στις δικαστικές αρχές παραδίδονται όπλα και πυρομαχικά, τα οποία όμως δεν έχουν τη δυνατότητα εκπισοκρότησης και κυρίως όχι εκρηκτικά. Τα όπλα και τα πυρομαχικά δεν έρχονται καν στα δικαστήρια, πηγαίνουν στο στρατό. Δεν μπορεί τα δικαστήρια, σε ένα τόπο δηλαδή που έχει μαζική προσέλευση πολιτών, να παραμένουν όπλα και πυρομαχικά τα οποία είναι λειτουργικά. Αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορούσε να γίνει μια έκρηξη από οποιαδήποτε, για οποιαδήποτε λόγο, με μια απλή φωτιά ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτά υποχρεωτικά πηγαίνουν στο στρατό, όπως και όλα τα όπλα και τα πυρομαχικά που υπάρχουν και συλλαμβάνονται και από όλες τις υποθέσεις τις δικαστικές και τις αστυνομικές. Όσον αφορά στο περιστατικό, το πρακτικό καταστροφής αφορούσε ρυπαρά αντικείμενα, δηλαδή οποιαδήποτε πιστήρια εγκλήματος, τα οποία μπορεί να είναι από ένα μαχαίρι μέχρι ένα έπιπλο, ένα ρόπαλο και κυρίως γενικά πράγματα τα οποία πρέπει να καταστραφούν δια της ταφής τους στο χιτά και όχι όπλα. Η κάνη όπλου ήταν ως σιδερικό που έπρεπε να ταφεί. Αν ξέμεινε καμιά ακρότου λάμψης από αυτού του τύπου φωτοβολίδες, δεν το γνωρίζω, είπε ο κ. Παπάκος και πρόσθεσε ότι ο Σύλλογος αναμένει το πόρισμα της κρατικής ασφάλειας για να δει από τι προκλήθηκε η έκρηξη, ενώ δήλωσε σίγουρος ότι η εισαγγελία και το πρωτοδικείο θα προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για να αποδοθούν και οι αντίστοιχες ευθύνες, εάν και εφόσον υπάρχουν. Ψάχνουμε ακόμη τα αίτια, ψάχνουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Νίκο Σύφαντε, είσαι στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας αυτή την ώρα. Ναι, Αποστολέ, καλησπέρα σας από τη συμβολή της Υψηλάντου με την Ερμού, εδώ στο αστυνομικό Μέγαρο. Συμβολικά κάνουμε αυτή την σύνδεση από εδώ, προκειμένου να δώσουμε το ρεπορτάζ σε σχέση με τις έρευνες αστυνομίας για το περιστατικό αυτό, το οποίο έχει συγκλονίσει την πόλη τα τελευταία 24 ώρα. Να πω καταρχήν, γιατί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέμε και ιδιαίτερα εφόσον είμαστε θεσμικοί παράγοντες της πόλης, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στο τι δηλώνουμε. Να πω ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή σε σχέση με το, ποιο ήταν το αντικείμενο αυτό το οποίο έσκασε στα χέρια του άτυχου δημοτικού υπαλλήλου. Μέχρι στιγμής υπάρχουν εκτιμήσεις, υπάρχουν ευρήματα και αποκαλύπτουμε απόψη ότι υπάρχουν και υπολείμματα από το συγκεκριμένο αντικείμενο, από το συγκεκριμένο υλικό το οποίο έσκασε στα χέρια του δημοτικού υπαλλήλου. Πρέπει όμως να προσθέσω ότι η έρευνα είναι μυστική. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον καταρχήν από τις εισαγγελικές αρχές, πρώτον. Δεύτερον, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και φυσικά και από την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για το τι ήταν, πώς εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση. Μπορώ λοιπόν να σας δώσω μερικά στοιχεία. Νίκο, είπες ότι έχουν βρεθεί υπολείμματα του αντικειμένου αυτού που εξεράγει. Κατά τις έρευνες που έγιναν στην Ξερόλακα βρέθηκαν αυτά. Ναι, βεβαίως, εκεί έγιναν οι έρευνες. Εκεί έκατσαν αρκετές ώρες οι αστυνομικοί. Περισυνέλεξαν πάρα πολλά πράγματα. Προφανώς αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν στους σακούλες που είχαν ξεφορτωθεί ή επρόκειτο να ξεφορτωθούν. Βρέθηκαν υπολείμματα, επαναλαμβάνω, από το υλικό το οποίο φέρεται να έχει εκραγεί στα χέρια του δημοτικού υπαλλήλου. Και φυσικά να πω ότι αυτό το υλικό άφησε και υπολείμματα πυρίτιδας. Σημαίνει λοιπόν αυτό, για όσους γνωρίζουν, ότι έχουμε κάποιο αντικείμενο το οποίο εφόσον εκτοξευθεί μπορεί να εκραγεί. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο με πάρα πολύ προσοχή μπορώ να σας μεταδώσω, γιατί από χτες έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία διακινούνται δεξιά και αριστερά. Έχουν πει απίστευτα πράγματα. Εγώ δεν θα αναφέρω το αντικείμενο, δεν θα το αναφέρω για λόγους διοντολογίας. Και επειδή σεβόμαστε το γεγονός ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια προανάκριση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και μυστική. Θα σας πω όμως ότι έχουν βρεθεί υπολείμματά του, ότι είναι πάρα πολύ κοντά η αστυνομική στην εκτίμηση του τι ήταν αυτό το οποίο προκάλεσε την έκρηξη και ότι σε 3-4 μέρες, άντε 5 το πολύ, όλο το πόρισμα, η δικογραφία δηλαδή,
θα υποβληθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Αυτό, αν θέλεις, είναι το πρώτο κομμάτι μιας υπόθεσης που παραμένει σκοτεινή και έχει να κάνει με το αντικείμενο που εξεράγει. Το δεύτερο κομμάτι που πρέπει να ερευνηθεί είναι πώς βρέθηκε αυτό το αντικείμενο σε μια σακούλα όπου υποτίθεται ότι ήταν κατασκευμένα ή έγγραφα προς καταστροφή. Και εδώ λοιπόν έχουμε ρεπορτάζ. Φαίνεται, Κωνσταντίνε και Απόστολε και Κωνσταντίνε, ότι θα επιβεβαιωθούμε στο τέλος σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε από την πρώτη μέρα. Καταρχήν να πούμε ότι πριν από μερικές ημέρες, 25 μέρες, 30, ένα μήνα περίπου, δόθηκαν από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας υλικά σαν και αυτά τα οποία είδαμε να περιέχει το φορτίο που πήραν οι υπάλληλοι του Δήμου, δόθηκαν στο στρατό. Σημαίνει δηλαδή ότι αυτά αποδόθηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αυτά τα υλικά, όπλα, σφαίρες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμπεριληφθεί μέσα σε αυτά στα κατασκευμένα που λέμε, τα οποία προορίζονται για το στρατό, δόθηκε ένα ολόκληρο φορτίο στο στρατό. Τα πήρε λοιπόν ο στρατός αυτά. Φαίνεται λοιπόν, τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουμε και τις έρευνες, ότι κάποια από αυτά τα αντικείμενα, κάποιες από αυτές τις σακούλες που έπρεπε να παραδοθούν στο στρατό, ξέμειναν στο δικαστικό μέγαρο. Yes. Αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον διασταυρώνεται από πάρα πολλές πηγές. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει ότι οι άνθρωποι που πήγαν να παραλάβουν από το Δήμο άχρηστα αντικείμενα από τις δικαστικές υπηρεσίες, μαζί με αυτά πήραν και κάποια από αυτά που φαίνεται να είχαν ξεμείνει. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, δηλαδή. Παράδοση. Το λέγαμε χθες, Νίκο, το λέγαμε χθες. Μάλιστα. Λοιπόν. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει ένας βαθμός. Εμείς φυσικά δεν είμαστε ούτε αμέλειας. Αυτά θα τα αποδώσω στους εισαγγελέας. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας βαθμός αμέλειας. Σε ποιους μπορεί να επιμεριστεί αυτή η αμέλεια? Προφανώς είναι μια αμέλεια. Όταν λέμε αμέλεια, εννοούμε ότι δεν είχε κάποιος δόλο να το κάνει. Μια αυλεψία, τέλος πάντων. Κάτι πήγε στραβά. Φαίνεται όμως ότι κάτι ξέμεινε πίσω από το φορτίο το οποίο παραδόθηκε πριν από μερικές ημέρες. Δεν υπήρξε ενδεχομένως ο απαιτούμενος έλεγχος για το αν όλα τα αντικείμενα αυτά είχαν μεταφερθεί στα καμιόνια του στρατού. Μάλιστα. Νίκο, σε λίγο θα έχουμε νέα σύνδεση μαζί σου, γιατί έχουμε μία. Ένα λεπτό μόνο. Απόστολε, κύριε Κωνσταντίνε. Να πω μια πληροφορία που μας ήρθε μόλις τώρα. Είναι σε εξέλιξη, ξεκινά σε λίγο, πορεία φοιτητικών συλλόγων από το παράρτημα για τα φοιτητικά συγγράμματα. Είναι μια πορεία διαμαρτυρίας. Είχαμε σήμερα και κατάληψη της Βρετανίας. Είχαμε κατάληψη στην Βρετανία σήμερα το πρωί, γεγονός που οδήγησε αρκετούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου να μην προσεγγίσουν το χώρο της Βρετανίας λόγω της συγκεκριμένης κατάληψης και λόγω της πορείας η οποία θα ξεκινήσει σε λίγο, είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα, υπάρχει πολύ μεγάλη επιφυλακή από την πλευρά της αστυνομίας. Μάλιστα, Νίκο, σε ευχαριστούμε. Σε λίγο θα έχουμε ένα ακόμα ρεπορτάζ αποκλειστικό. Ληστεία στην περιοχή του Σκαγιοπολίου, πάνω στο Σκαγιοπούλιο, με δήλωση αποκλειστική του θύματος, και θα δείτε και τα πλάνα και τις εικόνες. Και ο Νίκος Ήφαντος πάλι στη ζωντανή σύνδεση. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχει σχέση με ξυλοδαρμό παιδιού σε σχολείο της περιοχής. Και σε λίγο θα έχουμε στον αέρα τη μητέρα του, η οποία θα μας μιλήσει και θα μας πει τι ακριβώς συνέβη. Είναι δύο περιστατικά, προσέξτε, είναι δύο περιστατικά κακοποίησης, μάλλον ξυλοδαρμού παιδιού μέσα σε σχολείο 6 και 7 ετών. Το περιστατικό συνέβη σε δημοτικό σχολείο. Ένα παιδάκι 7 ετών χτυπήθηκε τόσο άσχημα από μεγαλύτερα παιδιά που νοσηλεύτηκε επί 3 ημέρες στο Καραμανδάνιο. Το συμβάν σημειώθηκε προδεκαήμερου, όμως ακόμη και σήμερα ο 7χρονος δεν έχει πάει σχολείο. Οι γονείς του παιδιού έχουν υποβάλει μήνυση και κατά παντός υπευθύνου. Τα χτυπήματα ήταν πολύ σοβαρά. Το περιστατικό έγινε στο προάβλιο και μάλιστα την ώρα που δάσκαλοι ήσαν παρόντες, αλλά δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν. Σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε προσπάθεια αποσιωπήσης του γεγονότος. Το παιδί δεν μίλησε στους γονείς του, φοβούμενο πως θα υποστεί και νέα κακοποίηση από τους μεγαλύτερους συμμαθητές του. Αρχές του μήνα, στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, συνέβη ένα περιστατικό με έναν μαθητή της Δευτέρας Δημοτικού. Ναι. Το παιδάκι αυτό τραυματίστηκε από μεγαλύτερο παιδί, το οποίο από ό,τι έμαθα στην πορεία, το σκηνικό αυτό επαναλαμβανόταν επί συνεχόμενες μέρες και από άλλα δύο παιδάκια. Το αποτέλεσμα ήταν να νοσηλευτεί ο μικρός στο Καραμανδάνιο με τραυματικό ρευόκρανο.
Το παιδί μέχρι και σήμερα είναι με κολάρο. Βέβαια έχουμε πάει εισαγγελία, έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση. Έχουμε αναφέρει το γεγονός στην πρωτοβάθμια, η οποία κολλησιεργεί, δεν έχει λάβει καμία θέση απέναντι στο συμβάν. Και το παιδί φοβισμένο, βέβαια όταν αναφέραν τα παιδάκια τα άλλα ότι είδαν αυτό που συνέβαινε, άρχισε να κλαίει. Ναι. Το παραδέχτηκε, το ομολόγησε και στην αστυνομία και στο γιατρό. Κάποια άλλα παιδιά ειδοποίησαν τους γονείς τους πως επί τρεις ημέρες ο 7χρονος έπεφτε θύμα ξυλοδαρμού και έτσι το γεγονός έφτασε στα αυτιά των γονέων του παιδιού, οι οποίοι αρχικά νόμιζαν πως το παιδί τους είχε χτυπήσει πέφτοντας στο έδαφος. Η υπόθεση έχει λάβει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Και τα παιδάκια αυτά που είχαν το θάρρος να αναφέρουν το συμβάν, αυτή τη στιγμή στο σχολείο δέχονται, να το πω, bullying και από τους δασκάλους, αλλά και τα ίδια τα παιδιά που είχαν... Γιατί από τους δασκάλους, γιατί από τους δασκάλους. Υπάρχει μια περίεργη αντιμετώπιση. Ναι. Παρατηρήσεις, τιμωρίες, τέτοιο. Πήγατε στη διευθύντρια, στο διευθυντή, δεν ξέρω ποιος είναι εκεί. Μιλήσαμε τηλεφωνικώς. Τι είπε? Ότι δεν είδε κάτι. Στην αρχή μας είπε ότι δεν είδε κάτι. Μετά στην πορεία μας είπε ότι η κυρία που ήταν υπεύθυνη στο διάλειμμα χώρισε τα δύο παιδάκια. Το παιδί σας πηγαίνει σχολείο τώρα? Όχι. Δεν πηγαίνει? Όχι, όχι. Φοβάται να πάει? Ναι, βέβαια. Και το παιδί φοβάται, αλλά και εγώ σαν γονιό. Και εσείς καλά, 100%. Αλλά λέω και το παιδί φοβάται πάντως. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, Μαρία, έχουμε κι άλλη καταγγελία όμως. Έχουμε και τη μητέρα του μαθητή στον αέρα. Καλησπέρα. Δώστε μου λίγο χρόνο μόνο. Μαρία, για πες μας, έχουμε και ένα ξέχρονο παιδί? Ακριβώς, έχουμε και άλλη μια καταγγελία που έγινε, αλλά έγινε στο διαδίκτυο. Δεν μπορούμε βέβαια να πούμε πάρα πολλά Επίσης πράγματα. Επίσης για ξυλοδαρμό παιδιού. Επίσης για ξυλοδαρμό παιδιού, για ένα εξάχρονο παιδί. Μιλάμε για ένα εξάχρονο παιδί. Βγήκαν φωτογραφίες. Έχουν οι φωτογραφίες. Δεν τις δείχνουμε, δεν έχουμε κανένα έτσι μαμάς. Δεν μπορούμε, ωραία. Αλλά όποιος τις δει θα σοκαριστεί πραγματικά, γιατί είναι πολύ χτυπημένο το παιδί στο πρόσωπο. Και έγινε σε προάλληλο σχολείο. Μόνο που εκεί στην καταγγελία μου κάνει κάτι εντύπωση. Δεν λέει αν το χτύπησαν παιδιά ή κάποιος άλλος, λέει γενικά χτυπήθηκε. Στο προάλληλο. Απόστολε, το δημοσίευσαμε χθες. Παιδί της πρώτης δημοτικού πρέπει να πούμε. Σωστά. Ναι, ναι. Σε σχολείο της Πάτρας. Πάμε τώρα στην μαμά του 7χρονου. Καλησπέρα. Για πες μας λοιπόν τι συνέβη. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Φλαμή. Αρχές του μήνα ο γιος μου ήρθε στο σπίτι με πόνο κεφάλους. Αρχικά πίστεψα ότι ήταν κάποια ίωση, είχε χτυπήσει κάποιο. Όταν άρχισε να κλαίει, αποφάσισα να τον μεταφέρω στο νοσοκομείο. Στην πορεία έμαθα ότι ο γιος μου είχε δεχτεί χτυπήματα όλη την εβδομάδα από συμμαθητές του. Χτυπήματα που δεν ήταν εμφανή σε εσάς? Όχι, όχι, δεν ήταν εμφανή τα χτυπήματα, γιατί ήταν τραντάγματα πάνω σε ένα σιδερένιο πράχτη. Άρα έχει χτυπήσει πίσω μας, λέτε, στον αυχένα. Ναι, το παιδί Άλιστα. παραπονιόταν για χτυπήματα στο πίσω μέρος της κεφαλής του. Πήγατε στο νοσοκομείο, πήγατε στο Καραμανδάνιο? Μάλιστα, πήγαμε στο Καραμανδάνιο, όπου μας είπαν ότι το χτύπημα αυτό ονομάζεται εργόγρανο, ότι το παιδί θα μείνει 5 μέρες με κολάρο και στη συνέχεια θα δούμε την εξέλιξή του. Ξαναπήγαμε στο Καραμανδάνιο και το παιδί νοσηλεύτηκε 3 μέρες, εντελώς ακίνητο, με ένα βαριδάκι ανάσκυλα και καταλαβαίνετε τη θέση του παιδιού για 3 μέρες. Mm-hmm. Δηλαδή η γνωμάτευση ποια ήταν, η ιατρική γνωμάτευση? Η ιατρική γνωμάτευση είναι τραυματικό ρεγόγκρανο. Να ρωτήσω κάτι, μετά από όλα αυτά και μετά βεβαίως και την γνωμάτευση των γιατρών που δείχνουν πλέον ότι το παιδί υπέστη χτυπήματα. Ποια είναι η απάντηση του σχολείου, γιατί φαντάζομαι ότι θα απευθυνθήκατε στο σχολείο. Το παιδί το στέλνει στο σχολείο όχι για να γυρίσει δαρμένο, αλλά για να γυρίσει σπουδαγμένο. Ακριβώς αυτό. Απευθύνθηκα στον διευθυντή του σχολείου, εννοείται, πριν πάρει όλη αυτή τη διάσταση το θέμα. Να ρωτήσω κι εγώ σαν μητέρα αν συνέβη κάτι. Η απάντηση ήταν ότι δεν είδαν κάτι, ότι δεν συνέβη κάτι και ότι το παιδί έφυγε μια χαρά. Στην πορεία βέβαια μετά από
άλλες δύο, τρεις τηλεφωνικές επικοινωνίες με το διευθυντή του σχολείου. Μου παραδέχτηκαν ότι το παιδί είχε τέλος πάντων μια εμπλοκή με το με άλλα παιδιά. Μεγαλύτερο παιδάκι, με το μεγαλύτερο συγκεκριμένο παιδάκι. Πιο μεγάλο παιδί. Ναι, και απλά ότι παρενέβησαν και αυτό ήταν όλο. Νομίζετε, πιστεύετε ότι το παιδί είχε στοχοποιηθεί από κάποια παιδιά? Εννοείται. Και ήταν κατ' επανάληψη τα χτυπήματα ή μόνο μια μέρα? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Οι μαρτυρίες των μεγαλύτερων παιδιών αναφέρουν ότι το παιδί μου επί μία εβδομάδα δεχόταν τα σκουπίγματα από την ομάδα των τριών μεγαλύτερων παιδιών. Και οφείλω να σας πω ότι ανάλογο περιστατικό του είχε συμβεί πέρυσι, όπου τον έπιασαν από το λαιμό, τον πέταξαν κάτω και τον χτυπούσαν κλωτσιές και τον έσωσε στην κυριολεξία ένα μεγαλύτερο πάλι κοριτσάκι. Πάλι πήγα στο σχολείο, έκανα παράπονα. Συγγνώμη, να επιστρέψουμε στην τωρινή περίπτωση. Στα προάβλια των σχολείων και ιδιαίτερα στα δημοτικά αλλά και στα γυμνάσια υπάρχει εκπαιδευτικός ο οποίος έχει αναλάβει να προσέχει το χώρο ούτως ώστε να μην έχουμε οτιδήποτε μέσα στη διάρκεια του διαλύματος. Δεν υπήρχε εκπαιδευτικός εκείνη την ώρα? Όχι, δεν νομίζω πως δεν υπήρχε. Υπήρχε. Ή το προάβλιο πρέπει να είναι αχανές ή ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει μοιοπία. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Προφανώς συνέβησαν και τα δύο. Και το γεγονός ότι ο διευθυντής σας απέκρυψε αρχικώς το ότι το παιδί δεχόταν χτυπήματα είναι και αυτό μεμπτό. Γιατί στη συνέχεια το παραδέχτηκε, όπως λέτε. Κοιτάξτε να δείτε, γενικώς δεν είδε κανείς τίποτα. Τώρα από εκεί και πέρα. Ξέρετε, μίλησα το πρωί με την κυρία Βιολέτα Σιγάλα, την παιδοψυχολόγο, η οποία μου είπε το εξής. Θα πρέπει το παιδί σας, όπως και το άλλο παιδί, το εξάχρονο, να ορθώσουν ανάστημα. Να αντιμετωπίσουν το φόβο. Είναι και αγόρια, και μάλιστα μου το είπε η κυρία Σιγάλα, αυτό το οποίο πιστεύω εγώ προσωπικά τουλάχιστον, πρέπει να παραμείνει στο σχολείο και να ορθώσει ανάστημα με τη βοήθεια τη δική σας, των δασκάλων και του διευθυντή. Εννοείται. Να μην το αφήσετε να φύγει από το σχολείο. Όχι, πρέπει το παιδί να καταλάβει ότι κανένα άλλο παιδί δεν μπορεί να του συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Όπως επίσης πρέπει να καταλάβουν και οι εκπαιδευτικοί ότι ο ρόλος τους δεν είναι μόνο να έχουν τα παιδιά μέσα στην τάξη και να τους μαθαίνουν τις σελίδες του βιβλίου απ' έξω ή με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλει ο καθένας να διδάξει, αλλά θα πρέπει να διδάσκουν και παιδεία και ήθος και βεβαίως να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Δεν μπορεί να κρύβουν τα χτυπήματα που δέχεται ένα παιδί από ένα άλλο για να μην βγουν τον πελά τους. Έτσι να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν έχει πάει σχολείο ακόμα, το ξέρεις, τόσες μέρες. Απόστολε. Δεν έχει πάει σχολείο ακόμα. Αυτό θα ρωτούσαμε. Σε τι κατάσταση είναι το παιδί? Για το παιδί φοβάται προφανώς. Αυτή τη στιγμή είναι με κολάρο. Με το κολάρο ακόμη. Θα πάμε τη Δευτέρα στο σχολείο σιγά σιγά. Με το κολάρο βέβαια. Και τους φόβους μας θα τους αντιμετωπίσουμε. Ναι, και εγώ και το παιδί. Το παιδί ανυπομονεί να πάει για να δει τους φίλους του γιατί του έχουν λείψει πάρα πολύ. Βέβαια φοβάται. Από την άλλη μεριά, γιατί καταλαβαίνετε, ο βασικός φόβος του δεν ήταν μόνο το χτύπημα, δηλαδή ότι μπορεί να γίνει η κατάσταση χειρότερη. Ο βασικός του φόβος είναι να μην θεωρηθεί καρφί από τα άλλα παιδάκια και δεν είναι αποδεκτό πλέον στα παιχνίδια. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Τουλάχιστον το παιδί ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας, γιατί μπορούσε να ήταν πολύ σοβαρότερα τα πράγματα. Το ότι το ξεπέρασε δεν είναι και απόλυτο, γιατί θα πρέπει ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας, λέω, τουλάχιστον. Αυτό δεν όχι είναι ψυχολογικό, το επικίνδυνο. Ναι, αυτό. Τα χτυπήματα στο κεφάλι και στον αυχένα μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρότατους τραυματισμούς. Και εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε και αντίδραση και παρέμβαση από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το περιμένω αυτό. Να δω τι θα πει ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας. Θα σταθεί πραγματικά στο ύψος, είναι δεύτερο περιστατικό. Έχουμε και ένα εξάχρονο παιδί, έχουμε δύο παιδιά αυτή τη στιγμή. Πρέπει κάτι να γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε θέμα μεταναστών και τσακωμών, Απόστολε και Μαρία. Θα δούμε το ρεπορτάζ και θα τα πούμε σε λίγο. Yeah.
Αρπάχτηκαν και πάλι αλλοδαποί στο λιμάνι. Αναζητούνται 4 άτομα τα οποία τα ξημερώματα τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο στα άκρα έναν 38χρονο υπήκο Αφγανιστάν. Το θύμα διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Πάτρας. Πρόκειται για ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο στο λιμάνι. Είναι γνωστό ότι οι μετανάστες διαπληκτίζονται όχι μόνο με αφορμή τα χρήματα που τους ζητούν διακινητές, αλλά και για τα σημεία στα οποία περιμένουν μέχρι να βρουν την ευκαιρία να τρυπώσουν σε κάποια ανταλλικά. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Χρήστο Ξάνθη, γιατί είχαμε επεισόδιο μεταξύ κατοίκων στην περιοχή των Ζαρουχλαϊκών και μεταναστών. Χρήστο, για πες μας λεπτομέρειες. Βλέπουμε για τις εικόνες, Απόστολε, είναι εικόνες αυτές. Έτσι ακριβώς, σε κατοικίες κατοικίες της Ανθίας μεταξύ κατοίκων και μεταναστών, μάλιστα παραλίγο να πιαστούν και στα χέρια, κάτι το οποίο αποφέθηκε λόγω της παρέμβασης των ψυχαιμωτέρων. Μετά το επεισόδιο, δύο ομάδες των μεταναστών μπήκαν στο κτίριο της ΑΒΕΞ, στο οποίο και παραμένουν, ενώ η αστυνομία ήταν επιποδός. Υπήρξαν και κάποιες πληροφορίες ότι κάποιοι μετανάστες κατά τη διάρκεια του επεισοδίου πήραν και κάποια μικροπράγματα από πλησιέστερο περίπτερο και αυτό προκάλεσε ακόμα περισσότερο την αντίδραση των κατοίκων. Μένει να επιβεβαιωθεί, καθώς οι μετανάστες έτρεξαν και μπήκαν μέσα στην ΑΒΕΞ. Γενικότερα η κατάσταση στην περιοχή είναι φλέγεται, νομίζω, το ξέρουμε πολύ καλά. Οι κάτοικοι κάποια στιγμή, όταν τους βλέπουν καθημερινά έξω από τα σπίτια τους, νομίζω μακάρι θα ήταν αναπόφευκτο κάτι τέτοιο. Να δούμε ποια θα είναι η... Εάν θέλετε, με ακούτε. Ναι, πες Χριστό. Και μία είδηση αυτή τη στιγμή, πορεία φοιτητών στο κέντρο της Πάτρας, κύριο έτοιμά τους στο θέμα των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Μας το είπε και νωρίτερα ο Νίκος Ήφαντος, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, Χρήστο, η πορεία. Είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της Πάτρας, ξεκίνησαν από το παράρτημα και είναι στο κέντρο της κεντρικούς δρόμους, σαφέστατα, μάλιστα. Επιβεβαιώνεται και το ρεπορτάζ Κωνσταντίνε του Νίκου Σύφαντου που μας είπε ότι είχε πληροφορίες πως θα ξεκινούσαν σε λίγο. Είναι ζωντανή η εκπομπή, τα πάντα γίνονται αυτή την ώρα και βεβαίως είναι και σε εξέλιξη έχουμε αυτή. Έχουμε άμεση ενημέρωση πορεία. Γιατί έχουμε δημοσιογράφους στην αίθουσα σύνταξη, οπότε άμεσα μας ενημερώνουν πως ο Χρήστος Ξάνθης πριν από λίγο. Και δημοσιογράφους στον δρόμο. Στον δρόμο. Και έχουμε και στο επιμελητήριο νέα Απόστολε. Τι γίνεται εκεί, για πες, έχουμε κάποιο νέο. Στο επιμελητήριο, ναι. Από νέα άλλο τίποτα. Όταν βρίσκεσαι σε προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα, τα πάντα γίνονται και τα πάντα συζητιούνται. Έχουμε κόντρες. Έχει αρχίσει να δημιουργείται ένας, θα έλεγα, ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ κυρίως των παρατάξεων που φαίνεται ότι διεκδικούν ή αν θέλεις δείχνουν να πρωταγωνιστούν στο θέμα που έχει να κάνει με την Προεδρία του Επιμελητηρίου. Είχαμε και μία ανακοίνωση από την πλευρά της Παναχαϊκής Συμμαχίας, η οποία εμπλέκεται θέλοντας και μη, λόγω δημοσιευμάτων με την προεκλογική περίοδο στο Επιμελητήριο. Λοιπόν, τη συνέχεια τώρα του ρεπορτάζ θα μας την μπει εδώ ο συνάδελφος, ο Γιώργος Σιδηρόπουλος. Καλησπέρα σας. Για πες μας λοιπόν, τι γίνεται. Καλησπέρα. Είναι μια ανακοίνωση από την Παναχαϊκή Συμμαχία. Του τονίζω, δεν είναι από την ΠΑΕ Παναχαϊκή, είναι από την Παναχαϊκή Συμμαχία. Είναι δηλαδή από τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν βάλει λεφτά έτσι. Για την Παναχαϊκή. Από πέρυσι που ξεκίνησε το εγχείρημα. Για να το καταλάβει και ο κόσμος. Διαχωρίζεται δηλαδή. Και από την άλλο ΠΑΕ, άλλο Παναχαϊκή. Επειδή Συμμαχία. ΠΑΕ σημαίνει και το ποδόσφαιρο μέσα και μπλέκεται το πράγμα. Ωραία, είναι ξεκάθαρο. Το επιχειρήμα της Παναχαϊκής. Λοιπόν. Αυτοί που βάζουν λεφτά. Ακριβώς. Και παίρνει θέση για δύο σοβαρά ζητήματα, θα έλεγα. Επειδή είχαν δει το φως δημοσιότητας δύο πράγματα. Μία που ήθελε τον κύριο Μπακαλάρο να έχει παραιτηθεί από την ΠΑΕ, κάτι το οποίο δεν ισχύει και διαψεύδεται κατηγορηματικά από την ΠΑΕ, Παναχαϊκή τη Συμμαχία, που όπως λέει εδώ χαρακτηριστικά, χέρι άκρας εκτίμησης τόσο της Παναχαϊκής Συμμαχίας όσο και της κοινωνίας της Πάτρας γενικότερα και όχι μόνο, και παραμένει φυσικά στο πόστο του ως πρόεδρος, κάτι το οποίο διαψεύδει το δημοσίευμα που είχε δει το φως δημοσιότητας και διαψεύδεται επίσης... Ήταν ιντερνετικό δημοσίευμα. Ιντερνετικό, λέει εδώ, από συγκεκριμένο ΜΜΕ και δεν ξέρουμε ποιος το έδωσε. Με τελίτσες μάλιστα. Δηλαδή δεν ξέρω κάποιος, από ποιον εννοεί βγήκε. Δηλαδή ότι κάποιος διοχετεύει συγκεκριμένες ψευδείς. Προφανώς υπάρχει διαρροή. Σε συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης. Έτσι, μάλιστα. Είναι συγκεκριμένο ΜΜΕ και από ποιον διαρρέεται συγκεκριμένο ΜΜΕ. Λέει εδώ με τρεις τελίτσες. Και επίσης διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ο κύριος Πλάτων Μαρλαφέκας έστειλε στους συμμάχους μια επιστολή στήριξης της παράταξής του
στο επιμελητήριο και ζητούσε υπογραφές, εκβιάζοντάς τους ουσιαστικά. Και αυτό είχε δει το φως της δημοσιότητας. Κάτι το οποίο επίσης διαψεύδεται με την Παναχαϊκή Συμμαχία πλέον να παίρνει και αυτή θέση, νομίζω με αυτό το οποίο λέει, λέγοντας ότι ο κ. Μαρλαφέκας είναι από τους προτεργάτες της προσπάθειας αναγέννησης της ιστορικής μας ομάδας. Και λέει ξεκάθαρα, έτσι, για να μην κουράζουμε και τους τηλεθεατές μας, λέει ξεκάθαρα ότι επειδή το μέλος της Παναχαϊκής Συμμαχίας, Πλάτωνας Μαρλαφέκας, την χάνει να είναι πρόεδρος του επιμελητηρίου και με δεδομένη τη συμμετοχή του στις εκλογές του επιμελητηρίου, η Παναχαϊκή Συμμαχία του εύχεται να είναι και πάλι ο επόμενος πρόεδρος του επιμελητηρίου και σχεδόν όλα τα μέλη στηρίζουν την υποψηφιότητά του. Πέραν αυτού, όσον αφορά τις επικείμενες επιμελητηριακές εκλογές, δηλώνουμε ότι δεν μας αφορά το θέμα των διεκδικήσεων και των αντεγκλήσεων, και εδώ συμπληρώνεται στην ανακοίνωση και μια απάντηση κατά κάποιο τρόπο στον κύριο Κρίκη στους χαρακτηρισμούς κουβαρντόπεδα ή υποχείρια μέσα εισαγωγικά, κάτι το οποίο και αυτό έχει γραφτεί σε κάποια μέσα τις προηγούμενες ημέρες, λέγοντας πως είναι... Πως δεν είναι σωστό να απευθύνεται ο κύριος Κρίκης με τέτοιους χαρακτηρισμούς σε συνεπιχειρηματίες αυτής της πόλης. Ωραία. Επί της ουσίας, δηλαδή, έχουμε την στήριξη της Παναχαϊκής Συμμαχίας στο πρόσωπο του Πλάτωνα Μαρλαφέκα και για τις επιμελητηριακές εκλογές και για όλα όσα είδαν το φως δημοσιότητας. Θα έχουμε και άλλο ρεπορτάζ σε λίγο για το επιμελητήριο Χαϊές, γιατί έχουμε και άλλη προσχώρηση στην παράταξη Πλάτωνα Μαρλαφέκα. Θα δούμε τα πείτε και ο κύριος Κρίκης και οι υπόλοιποι, αλλά και η παράταξη του κύριου Ρόρου. Μια και έχουμε φιλοξενήσει εδώ και τον κύριο Κρίκη, να το θυμίσουμε, Απόστολε, αυτό. Ναι, βεβαίως. Και τον κύριο Ρόρο μέσω του κυρίου Βουκελάτου. Προχθές τον είχε στο παράθυρο, νομίζω. Βεβαιότατα, να θυμίσουμε. Είναι ανοιχτή σε όλους. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι είχαμε φιλοξενήσει και τον Γιάννη Πετράτο, επικεφαλής της παράταξης, η οποία ουσιαστικά προσχώρησε ή, αν θέλεις, συνεργάζεται με την παράταξη του Πλάτωνα Μαρλαφέκα. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω και το ιστερόγραφο, το οποίο παρέλειψα να αναφέρω. Δηλώνουμε τέλος προς κάθε κατεύθυνση ότι τοποθετούμαστε με απόλυτη σαφήνεια, γιατί δεν πρόκειται να επανέλθουμε σε αναλυτικές πληροφορίες και δημοσιεύματα που ενδεχομένως στο μέλλον να ανακύψουν. Ωραία. Καλά, αυτό να μην το υπόσχονται, γιατί αν υπάρξουν δημοσιεύματα θα αναγκαστούν να απαντήσουν. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόστολε, έχουμε την είδηση αυτή με τον Νίκο Σύφαντο τώρα. Συνδεόμαστε πάλι μέσω Skype μαζί του, γιατί έχουμε το θέμα της ληστείας. Νίκο, είσαι πού ακριβώς? Είμαι στη διασταύρωση των οδών Λύκονος και Μεσολοκίου. Μάλιστα. Εδώ που το μεσημέρι, μάλλον το απόγευμα. Λίγο πιο πέρα από την περιοχή των υψηλών Αλωνίων μιλάμε, έτσι? Όχι, αρκετά πιο πέρα. Αρκετά πιο πέρα. Είμαστε κοντά στη βορεία. Πάνω από το Σκαλιοπούλιο, δηλαδή, ουσιαστικά. Σκαλιοπούλιο, ακριβώς. Ναι. Σκαλιοπούλιο, ακριβώς, στην πύλη της του Σκαλιοπουλίου, την πάνω πύλη, δηλαδή προς την πλευρά της Μαυροκορδάτου. Ωραία. Εδώ λοιπόν το μεσημέρι, σήμερα, το απόγευμα, γύρω στις 4 και 4 από το 4.30, είχαμε δύο νεαρούς, οι οποίοι από κοινού, όπως προκύπτει από τα γεγονότα, όπως βλέπετε ακριβώς πίσω μου, σας το δείχνω, ακριβώς πίσω μου, είδαν μια γυναίκα να κατεβαίνει, η οποία κρατούσε μια τσάντα, μια γυναίκα προχωρημένη σχετικά ηλικίας, την πλησίασαν. Θα τη δούμε τη γυναίκα σε λίγο, Νίκο, θα τη δούμε τη γυναίκα σε λίγο. Την έχουμε καταγράψει και μας έχει περιγράψει το γεγονός. Συνέχισε λοιπόν. Περίμενε. Λοιπόν, κατεβαίνει η γυναίκα το δρόμο που βλέπετε να έρχεται, είναι η οδός Λύκονος, που βλέπετε να έρχεται το αυτοκίνητο. Ο ένας την προσπερνάει από τους δύο και πηγαίνει προς την οδό Παναχαϊκού. Ο δεύτερος της αρπάζει την τσάντα και αρχίζει να τη σέρνει τη γυναίκα. Προέβαλε αντίσταση η γυναίκα και άρχισε να τη σέρνει. Άρα λοιπόν έχουμε μια πράξη η οποία έχει καταρχήν τον τραυματισμό και την αρπαγή της τσάντας. Στη συνέχεια θέλω να μην τα μεταφέρω εγώ, θέλω να σας συνδέσω, να σας δώσω, μάλλον να έχουμε δίπλα μας τον κύριο Θανάση, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, τον έχω δίπλα μου, δεν ξέρω αν μπορείτε να τον δείτε. Ναι, τον βλέπουμε. Να του δώσω και ένα ακουστικό για να μπορούμε να μιλάμε. Να μπορείτε να ακούτε και εσάς από το στούντιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για πείτε μας, τι είδατε εσείς? Λοιπόν, όπως θα είπε ο κύριος Σύφαντος νωρίτερα, σε συνεργασία δύο... Νίκο, αν μπορούμε, στρίψτε την κάμερά σου να βλέπουμε τον κύριο Θανάση. Μόνο τον κύριο Θανάση για να μας τα δει ο κύριος Θανάσης. Ναι, ναι. Για πέστε λοιπόν, μας λοιπόν. Σε συνεργασία δύο νεαρής ηλικίας κύριοι εδώ, με τον τρόπο που περιέγραψε πριν ο κύριος Σύφαντος, ο ένας από τους δύο άρπαξε την τσάντα της κυρίας, αφού την έσωρε και τραυμάτισε. Μία γειτόνισσα εδώ από το πάνω μπαλκόνι είδε την όλη το σκηνικό και άρχισε να φωνάζει, οπότε πεταχτήκαμε όλοι από τα παράθυρα. Αυτοί ήταν πεζοί. Δεν επιχείρησαν να διαφύγουν με κάποιο όχημα. Όχι, όχι. Απλά αυτοί χρησιμοποίησαν ένα ωραίο κόλπο.
σχετικά ωραίο γιατί μετά τους καταλάβαμε. Ο ένας ενώ έφυγε και βάλαμε τις φωνές, ο δεύτερος άρχισε να τον κυνηγάει ότι και καλά ήταν ο καλός παιδίτης να βοηθήσει. Ώστε να μην τρέξουν οι υπόλοιποι και να θεωρήσουν ότι θα είναι αυτός ο οποίος και θα τον συλλάβει. Όντως, ωραία κομπίνα αυτή. Να συνεχίσω. Ναι, ναι. Μ' ακούτε. Αναστατώθηκε η γειτονιά βέβαια και ένας άλλος πιτσιρικάς σχεδόν γυμνός μόνο με τη βερμούδα τους πήρε στο κατόπι και τους δύο με το μηχανάκι του. Είδε το σκηνικό ότι πιο πέρα, δηλαδή στην μεριά την πίσω του Καγιοπουλίου επί της Κοριτσάς, ανταλλάξανε τσάντα άδεια με ό,τι είχαν βρει μέσα μεταξύ τους. Έκανε ότι δεν τους είδε. Αυτός ο υποτιθέμενος καλός πολίτης του είπε ότι τον έπιασα αλλά μου ξέφυγε. Και τον πήρε με το μηχανάκι και τον έφερε εδώ στη γωνία που στεκόμαστε, που είχε έρθει ήδη και η ομάδα Δίας, αφού είχε ειδοποιηθεί. Βέβαια και εμείς, αλλά και κάποιοι που τους είχαν δει νωρίτερα να συζητάνε, πριν κάνουν την αρπαγή, καταλάβαν ότι κάτι παίζει εκεί, δηλαδή ότι κάτι δεν κόλλαγε. Και ενημερώσαμε με τρόπο τους αστυνομικούς και τους είπαμε ότι μάλλον εμπλέκεται και ο καλός εντός εισαγωγικών πολίτης. Εν ολίγης δηλαδή ήρθε ο οικειοθελός και συνελήφθη, έτσι. Εντάξει, τον έφεραν και με το δίκυκλο. Ναι, τον έφεραν και συνελήφθη. Το τραγικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος αγκάλιαζε την κυρία που προηγουμένως ο συνεργός του είχε ρίξει κάτω και είχε χτυπήσει και τη συμπονούσε ότι εγώ έτρεξα για σένα και δεν μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω και είμαι εγχειρισμένος. Της έλεγε και συγγνώμη που δεν έφερε την τσάντα εντελώς άδεια. Βέβαια, εντάξει, για κακή του τύχη η αστυνομία σύνδε δύο άλλοι εδώ γείτονες, τους πιάσαν τον αυτό που είχε να πάρει την τσάντα μέσα στο Καγιοπουλίο. Πολύ κακός ηθοποιός. Και τους πιάσαν. Νίκο, ευχαριστούμε και Θανάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο, είχαμε και άλλο συμβάν και δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε και τα πλάνα παρακαλώ από την ομάδα Δίας. Έχει σημασία. Πρέπει να τα δούμε τα πλάνα. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έτρεξαν σε πολλά σημεία σήμερα. Εδώ είναι η Λίκονος το μεσημέρι και εδώ είναι τα πλάνα με τους άνδρες της ομάδας Δίας οι οποίοι έσπευσαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες. Νίκο, είχαμε και άλλο περιστατικό, έτσι. Ναι, γίνανε πράσινα 100 σήμερα. Λίγο πριν γίνει αυτό το περιστατικό. Είχαμε σε μια επιχείρηση, μπήκε κάποιος ο οποίος πήγε να κλέψει. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Και οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας το συνέλαβαν επ' αυτοφόρο, την ώρα δηλαδή που πήγαινε να κλέψει. Που πήγε να βουτήξει δηλαδή. Δεν άκουσε, συγγνώμη, επαναλάβω. Πήγε να βουτήξει. Πήγε να βουτήξει, ναι, πήγε να πάρει χρήματα από το ταμείο. Και εκείνη την ώρα λοιπόν πήγαν αστυνομικοί, πρόλαβαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας και τον έπιασαν σχεδόν επ' αυτοφόρο την ώρα που πήγε να κάνει αυτή την πράξη. Δηλαδή ήταν ένα πλούσιο απόγευμα, θα έλεγε κανείς, σε σχέση με την εξάρθρωση των πράξεων, έτσι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μπορεί να είναι λίγοι οι αστυνομικοί, αλλά κάνουν καλή δουλειά. Τρέχουν από το ένα περιστατικό στο άλλο, έτσι. Ακριβώς. Είχαμε δύο περιστατικά, τρεις συλλήψεις. Και μάλιστα το ένα, αυτό το οποίο βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή, στην οδό Λίκονος, ήταν ένα περιστατικό το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, όπως καταλαβαίνετε, προκάλεσε τρόμο. Αρκεί να σας πω ότι υπήρχαν ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες μου λέγανε λίγο μετά το περιστατικό, ότι πώς θα κυκλοφορούμε τώρα, πώς θα βγούμε από το σπίτι μας, πώς θα πάμε στο γιατρό. Άλλες λέγανε ότι δεν πρόκειται να ξαναπάρω τσάντα μαζί μου και θα βάζω το βιβλιάριο στην τσέπη μου. Καταλαβαίνετε ότι προκάλεσε τρόμο αυτό το περιστατικό, το οποίο έγινε 4,5 ώρα το απόγευμα. Έτσι δεν ήταν ούτε νύχτα ούτε τίποτα. Φανταστείτε να κυκλοφορήσει ένα άνθρωπο νύχτα. Δείτε λίγο την περιοχή εδώ. Δηλαδή, δεν είναι και ιδιαίτερα φωτισμένη. Είναι γνωστό το σημείο. Υπάρχει φωτισμός, αλλά όπως καταλαβαίνετε τώρα δεν είναι οι άνθρωποι λυπής, οι οποίοι έχουν λυπής. Αποφασίσει να κάνουν κάποια τέτοια πράξη, δεν υπολογίζουν ούτε φωτισμό ούτε τίποτα. Σωστά. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Έχουμε τη δήλωση της γυναίκας. Θα τη δούμε λοιπόν. Μας περιγράφει στην κάμερα του Super B ό,τι τη συνέβη. Δείτε το. Με πήρε η κόρη μου και πήγε αυτή στο γυμναστήριο και εγώ ανέβηκα στα ψηλά λόγια. Και κατεβαίνω κάτω και πάω στο Γαλαξία να πάρω μια λάκτη και κάτι άλλα πραγματάκια που πήρα. Να πάω μετά στο σπίτι μου να λουστώ για να πάω στον Άγιο Γεράσιμο. Και όπως βγήκα από το σούπερ μάρκετ, μου τράβαγε αυτή την τζάμπα. Σας τι πήγε? Όχι, δεν σας έσαιρνε. Σας έσαιρνε. Αμέσως με κάτω. Ευτυχώς που ζω. Και ευτυχώς που η αστυνομία παρανέβη αμέσως. Ναι, αμέσως.
Αυτά λοιπόν μας είπε Κωνσταντίνε η γυναίκα που είχε την ατυχία να βρεθεί με τους ληστές. Βέβαια κακοί ηθοποιοί τους έπιασαν. Τέλος καλό. Εγώ δεν έχω ξανακούσει αυτό πάντως. Ναι, ήταν σενάριο που έστησαν, αλλά ήταν τόσο προχειρογραμμένο και τόσο προχειροπαιγμένο, ναι, που πήγαν από μόνοι τους στην αστυνομία και παραδόθηκαν. Ξέρεις, πιστεύω, τους πρόδωσε το γεγονός ότι πήγε αμέσως ο άλλος και δεν πίστεψε ότι τον κυνηγούσε το νεαρός ο γείτονας ο οποίος πήγε με το μηχανάκι. Αλλά ούτε και αυτοί ήταν παρατηρητικοί για να δουν ότι τους παρακολουθούσε κάτι. Ήταν η γυναίκα τώρα εδώ. Ακριβώς. Άντε τώρα αυτή η γυναίκα να ξαναπάρει τη σύνταξη και να βγει έξω στον δρόμο με λεφτά στην τσάντα της. Λοιπόν, για λεφτά μιλάμε, λεφτά δεν υπάρχουν. Στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας είναι εδώ μαζί μας και τον καλησπερίζουμε ο Κώστας Πετρόπουλος, ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων. Το νοσηλευτικό ίδρυμα, το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Αλλάξαμε το τελάκι γιατί δεν έχουν ληστέψει κανένα Πετρόπουλο, είναι βέβαιο αυτό. Εντάξει. Ληστεύουν λοιπόν, όμως εμάς, κύριε Πετρόπουλε. Ακριβώς. Κάθε μέρα. Πάμε λοιπόν, μη μου αλλάζεις θέμα Κωνσταντίνε, πάμε λοιπόν για το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, εκεί όπου υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις σε φάρμακα και συγκεκριμένα φάρμακα. Κύριε Πετρόπουλε, τουλάχιστον αυτό αναφέρει και η καταγγελία του σωματείου σας, με αποτέλεσμα άνθρωποι που τα έχουν ανάγκη να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να μην μπορούν να προχωρήσουν σε θεραπευτικές αγωγές. Για πείτε μας, τι ακριβώς σημαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ακριβώς όπως το είπατε το πράγμα, ότι ο Άγιος Ανδρέας, όπως και πολλά άλλα νοσοκομεία, περνάνε δύσκολες στιγμές από την πλευρά της χρηματοδότησης. Η υποχρηματοδότηση δηλαδή έχει αναστείλει μια σειρά από λειτουργίες των νοσοκομείων. Τώρα, για το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ναι, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση, γνωρίζοντας η διοίκηση ότι έχω τόσα χρήματα να διαχειριστώ, δεν θα πρέπει να ιεραρχήσει και να πει πρώτη ανάγκη είναι να δώσουμε χρήματα για να αγοραστούν φάρμακα για το τάδε είδος και μετά για το οποιοδήποτε. Καταρχήν, να πούμε ότι ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου είναι ελλιπέστατος. Δεν είναι τυχαίο που εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάμε και λέμε τουλάχιστον μία αύξηση της τάξης του 40%, γιατί εκτιμούσαμε ότι και με την αυξημένη δουλειά που θα είχαμε μετά την παράδοση του εφταρόφου κυρίου. Καλά, λέτε 40 για να πάρετε 20%. Όχι, το εννοούμε το 40%, γιατί ο προϋπολογισμός είναι καθυλωμένος σε εκείνη την περίοδο της σεισμόπληκτης κατάστασης που λειτουργούσε το νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, εκτιμώντας ότι θα παραδιδόταν το νοσοκομείο, άρα η δουλειά θα μεγάλωνε, θα έπρεπε δηλαδή να αυξηθεί και ο προϋπολογισμός. Όχι να έρθει στα επίπεδα της προσεισμού περίοδου, αλλά να έχει μια αύξηση που να μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε όπως πρέπει. Αυτή η αύξηση του 40% δεν ήρθε ποτέ. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά πολύ νωρίς, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μας, την προμήθεια των φαρμάκων, αλλά και όχι μόνο, και άλλες ανάγκες. Είναι αλήθεια ανάγκες. Ότι υπάρχουν ογκολογικοί ασθενείς που δεν μπορούν να κάνουν τη θεραπεία γιατί δεν έχει φάρμακα, δεν έχει σκευάσματα αντίστοιχα το νοσοκομείο για να μπορέσει να προχωρήσει στην αγωγή του. Την προηγούμενη εβδομάδα φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε να πάρουμε φάρμακα, να δανειζόμαστε φάρμακα από άλλα νοσοκομεία, όπως το νοσοκομείο του Ρίου, που φτάσαμε έναν δανεισμό που ξεπέρασε τις 300.000, να αναζητούμε δανεισμό από το Αίγιο, από τον Πύργο και άλλα νοσοκομεία, προκειμένου δηλαδή να κάνουμε τι μια. Τι κάνετε δηλαδή, να καταλάβω, ανταλλακτική οικονομία. Ζητάμε. Δηλαδή πάει το νοσοκομείο του Άγιο Ανδρέα και του λέει: δώσε μου 10 φάρμακα από αυτό. Ακριβώς. Το είδος, 20 από αυτό. Ακριβώς και αυτό. Θα στα γυρίσω πίσω. Ακριβώς. Σε είδος παλιό, όχι σε χρήμα. Ακριβώς ανταλλακτική αυτό. Οικονομία δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Το Ρίο γιατί έχει φάρμακα και ο Άγιο Ανδρέα δεν έχει. Δεν ξέρω. Και αυτοί από ό,τι ξέρω αρνούνται να δώσουν παραπάνω φάρμακα σε εμάς, γιατί και αυτοί θα έχουν αυτές τις μέρες το ίδιο πρόβλημα. Τονώθηκε λίγο η κατάσταση με μια μικρή χρηματοδότηση που δόθηκε. Mm-hmm. Μια χρηματοδότηση όμως η οποία και υπολείπεται του πέρυσι κατά 2,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ, αλλά και δεν δίνει προοπτική λειτουργίας μετά τις 10 του Νοέμβρη. Έτσι λοιπόν δηλαδή έχει χρήματα το νοσοκομείο για να λειτουργήσει μέχρι τις 10 Νοέμβρη, μετά δεν θα έχει ούτε για ασπιρινή. Και μετά θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Και βέβαια αυτό, δεν ξέρω τι θα γίνει στις 10 του Νοέμβρη, αλλά αυτό όμως το περιθώριο, το όριο που υπάρχει, δεν μπορούν οι γιατροί να προγραμματίσουν τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουν, τις θεραπείες που πρέπει να κάνουν. Και έχουν στο περίμενε μια σειρά από ασθενείς που σε κάποιους κάνουν θεραπείες με τα δανεικά, κάποιους τους αναβάλουν για την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη, και γενικά μια κατάσταση η οποία δεν τιμά καθόλου τους ασθενείς και βεβαίως δεν τιμά καθόλου σε καμία περίπτωση το δημόσιο νοσοκομείο. Ο ασθενής πηγαίνει στο νοσοκομείο για να γίνει καλά.
Δεν πηγαίνει για να του λένε έλα αύριο και μεθαύριο. Δεν πάει στο βουλευτή για να διοριστεί. Εμείς πάει στο νοσοκομείο για να γίνει καλά. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Εμείς θέσαμε το θέμα προσωπικά στον κύριο Πολάκη. Το έθεσα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα σε μια συνάντηση που είχαμε. Ο κύριος Πολάκης ζούσε εκεί που πηγαίνατε να ανεβείτε πάνω στο προάβλιο της Βουλής. Εκείνη την ημέρα, στο τέλος της πορείας, φτάσαμε στο Υπουργείο Υγείας, όπου αντιπροσωπεία μας συναντήθηκε με τον κύριο Πολάκη. Ναι. Μέσα στην αντιπροσωπεία ήμουν και εγώ. Έθεσα το ζήτημα αυτό της αύξησης της χρηματοδότησης του νοσοκομείου. Ο κύριος Πολάκης, όχι, δεν πήρε καθόλου ικανοποιητική απάντηση. Ζούσε στον κόσμο του γενικά. Μιλούσε ότι αυτή είναι η άποψή σας, εμένα είναι κάποια άλλη άποψη ότι επαρκούν. Και του έβαλα το ζήτημα ότι εάν εμείς. Θα σου κάνω μια ερώτηση, του είπα, ότι, και θέλω την απάντησή σου. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε να αγοράσουμε αντιδραστήρια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να αγοράσουμε φάρμακα. Σας ρωτάω, του λέω ευθέως, πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου, ναι ή όχι? Ναι. Αν μου πείτε ναι, στείλτε τα χρήματα. Ναι, ναι, αν μου πείτε όχι, όχι, δεν είπε τίποτα. Α, θα σας πω τι είπε. Είπε, ναι, ότι υπάρχουν λεφτά. Αν δεν πει, δίνονται λεφτά, αν πει όχι, δηλαδή, ναι, τι θα. Αν έλεγε όχι, του είπα ότι κατεβαίνοντας την Πάτρα, η πρώτη μου επίσκεψη θα ήταν στον εισαγγελέα για να πω ότι εσείς αρνείστε να μας ενισχύσετε και ότι οι ασθενείς ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν από αυτή την πρακτική. Κινδυνεύουν όντως τώρα. Εγώ εκτιμώ ότι με βάση αυτό που. Εγώ δεν είμαι γιατρός, δεν έχω την επιστημονική άποψη, αλλά με βάση το άγχος που κάθε φορά μας μιλάνε οι γιατροί καθημερινά. Μας ενοχλούν στο σωματείο και μας λένε ότι τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε. Μπορώ να πω ότι ναι, υπάρχουν κίνδυνοι. Ζουν και αυτοί με το άγχος, μην μείνει ο ασθενής τους χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Ζουν με το άγχος και πότε, ωραία, θα βάλουν τον ασθενή και πότε θα τον προγραμματίσουν. Και βέβαια το μεγάλο άγχος είναι στις συναδέλφες στο φαρμακείο, οι οποίες πραγματικά έχουν χάσει τον ύπνο τους, προκειμένου δηλαδή να βρουν εκείνο το υλικό που χρειάζεται, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του νοσοκομείου. Γιατριά θα βρει το νοσοκομείο ποτέ, ή έτσι θα πάμε? Κοιτάξτε να δείτε, όταν θα έχει απέναντί του διοικήσεις και υπουργεία. Με αυτό το σκεπτικό, με αυτή τη λογική. Μα αυτοί δεν θα εντολές εκτελούν. Δεν θα βρει ποτέ γιατριά. Εντολές εκτελούν. Κοιτάξτε να δείτε, εντολές ποιον? Αυτοί έλεγαν ότι. Αυτό που μας κυβερνούν. Εννοείται η διοίκηση των νοσοκομείων. Όχι, και τα υπουργεία. Εντάξει, τα υπουργεία. Έχουν κάποιο κονδύλι, κάποιο κωδικό που σου λέει μέχρι εκεί θα πας. Αυτό είπε η Τρόικα. Κοιτάξτε, δεν το ξέρετε αυτό? Δεν ξέρω. Δεν είπαν ότι θα έσχιζαν τα μνημόνια, ότι δεν ακολουθούσαν την μνημονιακή πολιτική. Όχι, αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό. Αυτή τη στιγμή σου λέει ο εκ του κουαρτέτου, για την υγεία έχει τόσα. Πώς σου λέει? Ναι, εντάξει, συμπαθίζουν πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά από εκεί πέρα όμως θα μπορούσαν στο χώρο της υγείας, παράδειγμα, να τη βγάλουν από την μνημονιακή έτσι κατεύθυνση, να έχει τη δική της πολιτική η χώρα. Και η παιδεία φωνάζει γι' αυτό. Και η παιδεία. Και σε περιόδους κρίσης, τουλάχιστον, να στηρίζεται ο χώρος της υγείας, να μπορεί ο πολίτης τουλάχιστον να βρίσκει δωρεάν την γιατριά, τη θεραπεία. Κύριε Πετρόπουλε, γιατί μπορεί να μην έχετε δραστήρια για τα νοσοκομεία σας, για τους καρκινοπαθείς και άλλους, αλλά έχουμε F-16. Τι έχουμε? Αεροπλάνο. Λοιπόν. Ναι, αυτό είναι μια. Πραγματικά, όχι, κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, αντί να κάνεις περικοπή από τις αμυντικές δαπάνες, κάνεις περικοπή από τις συντάξεις. Το ποσό δηλαδή αυτό που κόβεις από τις συντάξεις, πάει να το δώσεις στα εξοπλιστικά. Μα πρέπει να πεθάνουν κάποιοι συνταξιούχοι. Θα πεθάνουν, οι συνταξιούχοι, και βέβαια εδώ έχει σημασία. Τα εξοπλιστικά τα ενισχύεις για ποιο λόγο? Για να θωρακίσεις τη χώρα σου, την οποία έχεις ξεπουλήσει πολλά πράγματα, να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε, έτσι, ή για να ενισχύσεις τα ταμεία των Αμερικάνων, για να το θέλετε να καταπολεμήσεις την ανεργία της Αμερικής. Άιστε. Μπαίνουν ζητήματα πολλά. Έχουμε τη Βίκια Θανασοπούλου, Πάντως, ναι, κύριε Πετρόπουλε. Πάντως, έτσι, δοθείς ευκαιρίας να πω ότι, και να καταγγείλω από το βήμα αυτό, δηλαδή, τις καρατομήσεις οι οποίες συνεχίζονται να υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία, και σήμερα να καταγγείλω την καρατόμηση η οποία υπήρξε από την διοικήτρια του νοσοκομείου του Καραμανδανίου σε προϊστάμενο της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, χωρίς να υφίσταται κανένα πρόβλημα, χωρίς να έχει κληθεί. Όχι, είναι εναρμονισμένοι όλοι οι διοικητές. Τον καθαίρεσε από την θέση του προϊσταμένου, δηλαδή. Τον καθαίρεσε από τη θέση του προϊσταμένου, χωρίς να υπάρχει κανένα. Ποιο αιτιολογικό? Δεν υπάρχει αιτιολογικό. Δεν υπάρχει αιτιολογικό. Δεν τον γούσταρε πολύ ο λαός. Δεν ξέρω αν. Μάλλον πρόκειται για πολιτική δίωξη. Πολιτική δίωξη, η οποία δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ΣΥΡΙΖΑ η κυρία. Δεν ξέρω αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ και ότι η κρατόμηση έχει να κάνει με άλλα χαρακτηριστικά. Οι πληροφορίες αυτό λένε.
Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, πάνω από αυτήν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ΙΠΕ. Άρα λοιπόν, όταν η ίδια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει ένα νόμο που λέει ότι απαγορεύονται ότι όσοι υπηρετούν με την ψήφιση, μέχρι την ψήφιση του νόμου, αυτού του νόμου, τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, όσοι υπηρετούν ως προϊστάμενοι δεν μετακινούνται, δεν αλλάζουν μέχρι ότου γίνουν κρίσεις. Ναι. Και δυστυχώς όλοι πρέπει να πάμε σε break. Λοιπόν, αλλά ναι. Θα πάμε πρώτα στη Βίκη, Απόστολε. Να δούμε τη Βίκη Θανασοπούλου για τη φωτιά στην Εμούτα και τον τραυματισμό ενός 52χρονου. Ναι, ακριβώς. Είχαμε την φωτιά και μάλιστα είχε κινδυνεύσει και το κοντινό δάσος της Φολόης. Είχαμε την προηγούμενη μέρα τη φωτιά στη Στροφιλιά και την επομένη στο δάσος της Φολόης. Και τα δύο προστατευόμενα και τα δύο μοναδικά φυσικά μνημεία της περιοχής. Αναστάτωση προκλήθηκε, η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη. Ο 52χρονος έσπευσε να βοηθήσει, όπως κάνουν πάρα πολλοί πολίτες σε αυτές τις καταστάσεις, τους πυροσβέστες στην κατάσβεση. Δυστυχώς τραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Πύργου και αργότερα στο Θριάσιο. Στο Θριάσιο στην Αθήνα. Είχε σοβαρά εγκάβματα, έχω πληροφορηθεί. Νοσηλεύεται στην εντατική. Δεν σ' άκουσα, Αποστόλη. Σοβαρά εγκάβματα είχε υποστεί ο Έχει πολύ σοβαρά εγκάβματα. Είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Είναι στην εντατική. Το ενδιαφέρον των πολιτών, του Δήμου, της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι πολύ μεγάλο. Έχουν ήδη στείλει εκεί εκπροσώπους να δουν την πορεία του ανθρώπου, να τον βοηθήσουν, να βοηθήσουν την οικογένειά του με όποιο τρόπο μπορούν. Βλέπουμε, δυστυχώς έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες τέτοιες καταστάσεις και στις φωτιές της Δυτικής Αχαρίας. Είχαμε τραυματισμούς πολιτών, οι οποίοι χωρίς να σκεφτούν οτιδήποτε άλλο μπαίνουν στη μάχη της φωτιάς για να βοηθήσουν τους πυροσβέστες με όποιο τρόπο μπορούν ή στην κατάσβεση ή να τους πάνε λίγο νερό. Σε αυτή την περίπτωση πάντως μιλάμε για ένα σοβαρότατο τραυματισμό. Ο άνθρωπος κινδυνεύει. Είναι σοβαρά τα εγκάματα που έχει υποστεί. Να πάνε όλα καλά, εγώ εύχομαι. Όλοι το ευχόμαστε. Να πάμε σε ένα Βίκη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην παρουσίαση. Ο σημαντικότερος κανόνας είναι ένας. Δεν βλέπουμε ποτέ βίντεο στο κινητό μας. Το πολύ πολύ... Παιδιά, τα έχουμε πει. Οι κανόνες είναι για να σπάνε. Και στο mobile internet τους πάει ξανά η Cosmote με το νέο πακέτο Play Now Unlimited. Τώρα, για πρώτη φορά βλέπεις άφοβα από το κινητό σου απεριόριστα βίντεο στο YouTube. Και όχι μόνο. Ακούς απεριόριστα τη μουσική που σ' ανεβάζει και κάνεις απεριόριστο live streaming σε σειρές, ταινίες και αθλητικά. Πραγματικά απεριόριστα. Χωρίς να ξοδεύεις ούτε ένα megabyte του προγράμματός σου. Αποκλειστικά από την Cosmote. Τρελάνε μας. Δες εδώ και δες τι παίζει με το Play Now Unlimited. Τώρα στην Electronet με όλες τις ηλεκτρικές κουζίνες και τα εντυχιζόμενα σετ IGE. Δώρο μια μοναδική χύτρα ταχύτητας πυραμίς κρώμα 8 λίτρων. Στην Electronet αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet σε όλη την Ελλάδα. Μόνο τα φτερά. Σε μια νύχτα με φεντάρι την Ελλάδα πάει να πάρει δεν το φουτάρα.
8 και 5 η ώρα. Συνεχίζουμε εδώ πάντα. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 9 παρατέταρτο με το Super B News. Να πάμε στην Μαρία Ανδριέλου Κωνσταντίνε, γιατί έχουμε νεότερα για το τι γίνεται με την απεργία που έχουμε των τραπεζοϋπαλλήλων και συγκεκριμένα της Εθνικής Τράπεζας, όπου θα έχουμε και συγκέντρωση αύριο, Μαρία. Ακριβώς 24 ώρες λοιπόν απεργία αύριο πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της Εθνικής Τράπεζας σε όλα τα καταστήματα της Αχαΐας. Σε σχετική λοιπόν ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: πως κλιμακώνουμε περιοδίες, απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Καταθέτουν ασφαλιστικά μέτρα και επιδιώκουν την έκδοση προσωρινής διαταγής για να μην διακοπεί η καταβολή της επικούρησης. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις και οι πρωτοβουλίες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και καλούν τη διοίκηση να αποσύρει τώρα το τελεσίγραφο, να σεβαστεί τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων και να δώσει σαφείς απαντήσεις που θα οδηγούν σε λύσεις. Οι εργαζόμενοι αύριο έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση έξω από το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Τριών Συμμάχων. Στις 11 η ώρα. Είναι, θυμίζουμε, απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων μόνο στην Εθνική Τράπεζα. Μην μπερδευτούν οι τηλεθεατές, όλες οι άλλες τράπεζες, όλα τα τραπεζικά υποκαταστήματα αύριο λειτουργούν κανονικά. Μόνο η Εθνική Τράπεζα δεν θα λειτουργούν τα υποκαταστήματά της. Σου έχω ευχάριστο νέο. Περίμενε να πω εγώ προς τους φίλους τηλεθεατές που μας ακούν ότι αυτή την ώρα έχουμε την πορεία σε εξέλιξη των φοιτητών, που σημαίνει ότι το κέντρο είναι μπλοκαρισμένο. Ακριβώς, υπάρχει εκτροπή στην οδό Γούναρη. Δεν αφήνουν τα αυτοκίνητα να κινηθούν προς την οδό Κορίνθου, γιατί είναι σε εξέλιξη η πορεία. Όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα, ενημερωθείτε έγκυρα, θα μπλοκάρετε, θα εκνευριστείτε και αποτέλεσμα δεν θα δείτε. Αν μπορούμε να έχουμε και εικόνα από την οδό Γούναρη, αν μπορεί Κωνσταντίνα, γιατί να μας δείξει σε λίγο, αν έκλειστο το κέντρο με την κάμερα, από την αίθουσα σύνταξη στην οδό Γούναρη. Ή αν είναι κλειστό από τα αυτοκίνητα. Ναι, μπορεί να βγάλει την κάμερα από το παράθυρο, γιατί βγαίνει εύκολα και το δείχνει. Αλλά πρόσεχε κάτι τώρα. Έχω ευχάριστο νέο, σου είπα. Ναι, για πες μας. Ευχάριστο νέο. Θα μου δώσεις λεφτά. Καταργείται, λέει, ο έμφυα. Είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο της μέρας. Έχω κι άλλο καλύτερο. Εδώ. Υπάρχει πληροφορία και δημοσίευμα της Καθημερινής σήμερα. Καταργεί το έμφυα το 18. Θα έχουμε, λέει, φόρο περιουσίας. Α, εντάξει. Το να αλλάζουμε... Αλλάζουμε το. Θα άλλαξε το ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ο στόχος είναι να καταργηθεί ο έμφυα το 18. Τώρα θα μας στείλει φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας κλπ. Για να δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Όχι, όχι, αυτά δεν τα πιστεύουμε. Είναι όλα λόγια. Ο έμφυα τελείωσε. Ζήτω ο φόρος μεγάλης περιουσίας, λέει το Υπουργείο. Το χαράτσι, ωστόσο, στα ακίνητα φαίνεται ότι μένει σε όλο το μέγεθος, καθώς είναι σαφές από την κυβερνητική πλευρά ότι τα έσοδα ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν θα πρέπει να χαθούν. Ουσιαστικά όλα θα κριθούν από το εάν και κατά πόσο οι αντικειμενικές αξίες θα αλλάξουν και θα αντικατασταθούν από το νέο σύστημα των εμπορικών αξιών. Άμα το δούμε, να το πιστέψουμε, άμα το δούμε, η μία ή άλλη. Θα βγει ο ένας φόρος και θα πει ο άλλος. Ένα σίγουρα. Κάπως θα το ισορροπήσουν. Και στο ψωμί μας βούτυρο, παιδιά. Τι άλλο να πω. Και τα καλύτερα πίσω είναι έρχονται. Πολύ... πιστεύετε για τον έμφυα ότι θα καταργηθεί. Δεν το πιστεύω. Ουσιαστικά όλα θα κριθούν από το εάν και κατά πόσο οι αντικειμενικές αξίες θα αλλάξουν και θα αντικατασταθούν από το νέο σύστημα των εμπορικών αξιών. Εκεί λοιπόν θα ξεκαθαρίσει η όλη κατάσταση σε ό,τι αφορά στον φόρο της ακίνητης περιουσίας. Τώρα, η αξία των ακινήτων που έχει κάθε ιδιοκτήτης θα αλλάξει για τους περισσότερους με δραματικό μάλιστα τρόπο προς τα κάτω. Θα καταργήσει τον έμφυα, λέει η κυβέρνηση το 18. Άρα θα μείνει ο φόρος μεγάλης περιουσίας. Όνειρο απατηλό θα είναι αυτό. Τώρα μας πει η κατηφόρα, η μεγάλη κατηφόρα. Έτσι, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να έχει απώλεια εσόδων το κράτος. Με τη διεύρυνση μέσω ένφια της φορολογικής βάσης επιτεύχθηκε ο στόχος των 3,2 δισευρώ. Αυτός ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί και με το νέο φόρο στη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Λέμε την Κωνσταντίνα Κατσούνα, γιατί έχουμε ενεργοποίηση του Λίντερ, απόστολε από την περιφέρεια. Ναι. Ναι, ωραία. Υπεγράφει από την πλευρά του Περιφερειάρχη απόφαση. Πλέον προχωράμε για ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά δίνει ανάσα οικονομική σε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια, το τι ακριβώς γίνεται εκεί. Συνολικά μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 36 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Κωνσταντίνα. Πράγματι, να πούμε ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι από τις πρώτες που ενεργοποιούν το πρόγραμμα LEADER. Πρόκειται για 36 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων ήδη περίπου τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ
έχουν διατεθεί στις 4 αναπτυξιακές εταιρείες της περιφέρειας. Να πούμε ότι η περιοχή παρέμβασης για το πρόγραμμα ΛΥΤΕΡ αφορά όλες τις δημοτικές ενότητες πλην των τριών μεγάλων αστικών κέντρων, την Πάτρα, το Αγρίνιο και τον Πύργο. Συγκεκριμένα με το πρόγραμμα ΛΥΤΕΡ θα δημιουργηθούν νέες προοπτικές, επιχειρηματικότητα και μικρά έργα οικοδομής, όπως είναι πλατείες, αναπλάσεις οικισμών, μικρούς δρόμους, έργα ίδρυυσης και άλλα πολλά τα οποία θα δώσουν νέα γνωρί στην ενδοχώρα. Ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιπάρας είναι αισιόδοξος ότι η διάθεση των κονδυλίων θα δώσει νέα πνοή και ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για να ενισχυθεί η τοπική ανάπτυξη και η κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο να μείνουν οι νέοι στην... στον τόπο. Θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ό,τι ξέρω από το πρόγραμμα ακόμη και μικρά καφενεία. Α, ναι. Ναι. Μάλιστα, μικροί οικισμοί είναι για μικρά έργα. Μπορούν να μάθουν λοιπόν για το πρόγραμμα αυτό πώς απόστολε κάποιοι, πώς θα πάνε. Από τις 4 αναπτυξιακές που έχουν, που υπάρχουν και ήδη λειτουργούν, πρέπει να πούμε, εκεί μπορούν. Και βεβαίως και από τα γραφεία της περιφέρειας ο καθένας μπορεί να ρωτήσει, να πληροφορηθεί και να πει στο σχετικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Τα μεγάλα έργα πάνε στο ΕΣΠΑ. Αυτό είναι κάτι, θα λέγαμε, έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, μίνι ΕΣΠΑ. Είναι για μικρά έργα, δηλαδή μπορεί να γίνει ακόμη και έργο οδοποιίας σε ένας μικρός δρόμος. Δεν είναι έργα που αφορούν την Πάτρα, το Αγρίνιο και τον Πύργο. Τις τρεις μεγάλες πόλεις της περιοχής. Κωνσταντίνα, σας ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια απόπειρα αυτοκτονίας. Είχαμε χθες το βράδυ νύχτα. Θα δείτε λοιπόν την εικόνα και τα πλάνα από τη μεταφορά του παρολίγων αυτόχειρα στο νοσοκομείο. Να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Άνδρας 35 ετών απείλησε ότι θα αυτοκτονήσει χθες τη νύχτα στην περιοχή Ταραμπούρα της Πάτρας μετά από έντονο διαπληκτισμό που είχε με μέλος της οικογένειάς του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Περίοικοι που έχουν γίνει μάρτυρες παρόμοιων γεγονότων ενημέρωσαν τις αρχές καθώς φοβόντουσαν για τα χειρότερα. Τελικά ο 35χρονος επίστη να μην προβεί στο απονοημένο διάλειμμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πάμε τώρα σε άλλο ρεπορτάζ, γιατί είχαμε την εξιχνίαση της ληστείας στο περίπτωμα, αν θυμάστε, στην Ρήγα Φεραίου. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το θέμα και το ρεπορτάζ, ότι συνελήφθη τελικά ο δράστης, αναγνωρίστηκε από την κάμερα κλειστού κυκλώματος. Συνελήφθη χθες το προϊστορείο από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Πατρών ένας 38χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Πιο συγκεκριμένα, προχθές το βράδυ στην Πάτρα, ο δράστης αφαίρεσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, με την οποία μετέβηκε σε κατάστημα τροφίμων, όπου προσποιούμενος τον πελάτη αφαίρεσε από την ταμιακή μηχανή το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ και τράπηκε σε φυγή. Επιπλέον, πριν από λίγες ημέρες, ο δράστης, ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο δράσης, είχε αφαιρέσει άλλη δίκυκλη μοτοσυκλέτα από την Πάτρα, με την οποία είχε μεταβεί σε δύο περίπτερα και είχε αφαιρέσει δύο πακέτα τσιγάρα, δύο κάρτες ανανέωσης κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 36 ευρώ. Για την εξιχνίαση των κλοπών διενεργήθηκαν άμεσα στοχευμένες έρευνες από τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό του 38χρονου και τη σύλληψή του. Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε και η μία από τις κλεμμένες δίκυκλες μοτοσυκλέτες, η οποία αφού κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών. Γύρω στις 8 η ώρα το Σάββατο το απόγευμα, 8 και 4 εκεί περίπου, άφησε το μηχανάκι Μητροπολίτη Δέρκων και Καρόλου στη γωνία και έφυγα. Και γυρνάω μετά από μισή ώρα, περίπου, ούτε μισή ώρα, ένα τέταρτο, και βλέπω το μηχανάκι είχε φύγει από εκεί. Εντάξει, ήταν ένα αντρόγινο δίπλα που τον είδανε και πήρε το μηχανάκι και πήγε προς τα κάτω, μου πάνε, προς τη Ρήγα Φεραίου. Και μετά από λίγο έμαθα, το είδα στο ίντερνετ, ότι κλέψαν το περίπτερο με ένα κλεμμένο μηχανάκι. Εγώ πήγα... Το περίπτερο στη Ρήγα Φεραίου και Γύρω Κωστοπούλου. Και μετά πάω στην ασφάλεια που είχα πάει πιο νωρίς, μόλις το κλέψανε, πήγα κατευθείαν ασφάλεια. Και πήγα την άλλη μέρα το πρωί στο περίπτερο που το έμαθα και είδα τον άνθρωπο εκείνο που μου έκλεψε το μηχανάκι και πήγε κατευθείαν και έκλεψε και το περίπτερο. Λοιπόν, το είχαμε το σχετικό ρεπορτάζ, δεν έπιασαν τελικά το ληστή του περιπτέρου. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σάββατο θα βρίσκεται εδώ ο αρχηγός, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι φιλοξενούμενος
στο στούντιο του Super B ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Δικούς Επιτροπής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ανδρέας Μαζεράκη. Κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να, καλώς να δεχτούμε και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έρχεται εδώ για το δεύτερο προσυνέδριο της προσυνεδριακής διαδικασίας είναι της Νέας Δημοκρατίας. Θέμα έχει την νεολαία. Το θέμα είναι για τους νέους, το μέλλον της Ελλάδος ξεκινάει από την Πάτρα. Ένα θέμα που το μόνο που δεν είναι τυχαίο, γιατί η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι η επένδυση στους νέους αποτελεί το εφαλτήριο για να απογειωθεί η χώρα, για να οδηγηθούμε σε μια Ελλάδα του αύριο, σε μια Ελλάδα του μέλλοντος. Και αυτή η επένδυση στους νέους αποτελεί τον πυλώνα πάνω στον οποίο μπορεί να σταθεί η νέα Ελλάδα. Καλά, όλοι επενδύουν στους νέους, κύριε Μαζεράκη. Το ζήτημα είναι με ποιον τρόπο η Νέα Δημοκρατία, τι είναι αυτό που προβλέπεται και που αναμένεται να ανακοινώσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βεβαίως να διαφανεί μέσα από τις πολλές συνεδρίες, γιατί πρέπει να είναι ή τρεις ή τέσσερις αν θυμάμαι καλά που είδα το πρόγραμμα, συνεδρίες που θα γίνουν και αφορούν αποκλειστικά αυτό το θέμα. Ακριβώς, είναι ένα οδηπορικό το δεύτερο προσυνέδριο στο δρόμο προς το 11ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ένα συνέδριο αρχών κινδέσεων που θα γίνει 16 και 17 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, και εκεί θα συνδιαμορφώσουμε μαζί με τον κόσμο, μαζί με την κοινωνία, τους νέους άξονες της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Θα αλλάξει κάτι, κύριε Μαρτζαράκη, ή θα βαδίσετε τους ίδιους δρόμους που μέχρι τώρα βαδίζετε? Καταρχάς, όσον αφορά το συνέδριο, το προσυνέδριο που θα γίνει σε εμάς, είναι πολύ σημαντικό γιατί αφορά τους νέους. Θα γίνει και σε την παιδεία, τέσσερες... από ό,τι καταλαβαίνω. Και την και παιδεία, οπωσδήποτε. Είναι τέσσερα τραπέζα που θα γίνουν διαδοχικά και παράλληλα. Θα γίνονται σε δύο διαφορετικές αίθουσες. Και θα αφορά όλο το φάσμα που αφορά την νεολαία, από την εκπαίδευση που θα ξεκινήσει από την προσχολική αγωγή μέχρι το πανεπιστήμιο. Θα ακολουθήσει επαγγελματική κατάρτιση των νέων, ούτως ώστε το επόμενο θα είναι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι πόλος έρευνας και καινοτομίας και αριστείας, και θα κλείσει την αριστεία μέσα. Όχι, θα την αφήνετε απ' έξω. Βέβαια. Και θα κλείσει ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα προσπαθήσει στο συνέδριο αυτό να ξεδιπλώσει κάποιες πτυχές του συνολικού προβλήματος, του συνολικού προγράμματος για την παιδεία. Θα πει για τις κατευθύνσεις. Πότε αναμένεται δηλαδή να μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Προς το κλείσιμο. Το μεσημέρι δηλαδή. Το μεσημέρι, 2 η ώρα. Έγινε πιο βραχή σε σχέση με το προηγούμενο, γιατί η εμπειρία έδειξε ότι θα είναι πυκνό και κούραζε, ναι, βέβαια, να το πούμε. Θα είναι πυκνό και θα γίνονται παράλληλες συνεδριάσεις. Και από ό,τι ξέρω, στόχος ήταν να έρθουν επιστήμονες να μιλήσουν. Ακριβώς. Τα πρόσωπα που θα είναι στο πρόγραμμα. Από πολιτικούς, άλλο τίποτα. Καλά, θα είναι παρόντες πολλοί, ναι. Οι πολιτικοί που θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αυτές θα είναι πάρα πολύ λίγοι. Θα συμμετέχουν έγκριτοι επιστήμονες και νεολαίοι καταξιωμένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα ξεφύγουμε από το κατεστημένο. Συγκεκριμένα θα σας πω ότι κάθε στρογγυλό τραπέζι θα κρατάει γύρω στα 45 λεπτά. Και θα προσθεθούν άλλα 75 λεπτά, επί συνόλου 120 λεπτών για κάθε συνεδρίαση. Τα 120 λεπτά θα μπορεί ο κόσμος, οι νεολαίοι, άτομα που ενδεχομένως να ανήκουν και σε άλλους πολιτικούς χώρους, να θέτουν ερωτήσεις στους ομιλητές και να κάνουν και δικές τους σύντομες. Είναι ανοιχτές οι εκδηλώσεις, δηλαδή. Ακριβώς. Και μπορεί να προσέλθουν και καλούμε κόσμο που έχει ενδιαφέρον και δεν ανήκει αναγκαστικά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας προς το παρόν. Μία άλλο τελεία. Να δούμε εικόνα από το κέντρο της Πάτρας, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη πορεία, όπως έλεγαμε πριν, και μια και μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία και τα συγγράμματα, και την νεολαία βέβαια και την παιδεία. Έχουμε πορεία, όπως έλεγε και ο Απόστολος προηγουμένως, για το θέμα των συγγραμμάτων. Συνδεόμαστε τώρα με το κέντρο της πόλης, βλέπετε την εικόνα. Ναι, δεν ξέρω αν βλέπετε την εικόνα. Βρισκόμαστε στη διασταύρωση Γούναρη και Κορίνθου. Έχει ανοίξει ο δρόμος. Α, μόλις άνοιξε. Μόλις έχει ανοίξει ο δρόμος, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πορεία. Δηλαδή τα άτομα συγκεντρώθηκαν, κατέληξαν από εκεί που ξεκίνησε η πορεία, από το παράρτημα της Πάτρας. Όπως είπαμε και νωρίτερα, περίπου 80 με 100 άτομα φοιτητές του Πανεπιστημίου διαμαρτύρονται για τη μη χορήγηση των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Έκαναν πορεία στο κέντρο. Υπήρχε κινητοποίηση αστυνομίας, είχε γίνει εκτροπή της Γούνα και ουσιαστικά και της Κορίνθου δεν
μπορούσαν να περάσουν τα αυτοκίνητα και πριν από λίγα λεπτά άνοιξε ο δρόμος. Βλέπετε βέβαια την κίνηση που έχει δημιουργηθεί λόγω και αυτής της διακοπής της κυκλοφορίας. Εδώ βλέπουμε τη Γούναρη και προσπαθώ να δείξω και το άνω μέρος της Γούναρης και η Κορίνθου έχει ανοίξει. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Δεν είχαμε τίποτα επεισόδιο κλπ. Όλα καλά. Όχι, όλα όμαλα, όλα. Έληξε λοιπόν η πορεία, ολοκληρώθηκε, επομένως απελευθερώθηκε και το κέντρο, γιατί είχαμε πει και νωρίτερα προς τους φίλους τηλεθεατές πως θα υπάρχει μπλοκάρισμα, πως υπήρχε μάλλον μπλοκάρισμα της κυκλοφορίας λόγω της πορείας των φοιτητών. Θυμίζουμε ότι οι φοιτητές είχαν από το πρωί ξεκινήσει μια κινητοποίηση με κατάληψη των γραφείων της Πριτανίας εκεί στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, διαμαρτύρονται για τα συγγράμματα, δεν τους τα χορηγούν και θα πρέπει βεβαίως να βάζουν από την τσέπη τους επιτουσίες χρήματα, κατά τα άλλα έχουμε δωρεάν παιδεία, για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Να συνεχίσουμε όμως εμείς ακριβώς τη συζήτησή μας. Να λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αναδείξετε και εσείς, βλέπετε κύριε Μαζαράκη. Ακριβώς, η τελευταία μας θεματική ενότητα που νομίζω είναι και η πιο σημαντική αφορά το θλιβερό φαινόμενο του brain drain, δηλαδή της φυγής των νέων προς το εξωτερικό, και η Νέα Δημοκρατία θα ξεδιπλώσει πολιτικές που θα αποτελέσουν κίνητρο ότι σε πρώτη φάση να σταματήσει αυτό το brain drain, έξοδος των μυαλών, των εγκεφάλων προς τα έξω, και σε δεύτερη φάση θα δώσει κίνητρα που θα είναι ελκυστικά για την επιστροφή των νέων. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί συνήθως σε τέτοιες εκδηλώσεις οι περισσότεροι αναλώνονται σε λόγια, λόγια παχιά, λόγια ωραία, λόγια μεγάλα, που επί της ουσίας δεν μπορούν να αγγίξουν την πραγματικότητα, κύριε Μαζαράκη. Καταρχάς να σας πω το εξής. Όπως τόνισα, οι επιστήμονες που θα μιλήσουν, οι περισσότεροι δεν θα είναι πολιτικοί, η μειοψηφία θα είναι πολιτική. Αυτό θα είναι μέσω και από live streaming, θα μπορεί να το παρακολουθεί κανείς και από το σπίτι του και θα μπορεί μέσα και από εκεί να υποβάλει ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Και να σας πω και κάτι που είναι σημαντικό, το υλικό των προσυνεδρίων και του συγκεκριμένου μετά το τέλος του συνεδρίου, τις επόμενες μέρες θα υπάρχει στο διαδίκτυο και θα υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Άρα, είδατε τώρα με τα βιβλία. Άρα οι προτάσεις που θα καταθέσετε θα είναι δεσμευτικές για την συνέχεια για τη Νέα Δημοκρατία. Θα αποτελέσει υλικό, ούτως ώστε στο συνέδριο που θα γίνει 16 και 17, όλα αυτά τα αποτελέσματα και το υλικό των θεματικών συνεδρίων θα επεξεργαστούν, θα συνδιαμορφωθούν και θα. Θα είναι θέση του κόμματος δηλαδή για την προεκλογική περίοδο. Για την προεκλογική περίοδο, να σας πω κάτι και να τελειώσω. Είδατε με τα βιβλία τώρα. Δίνουμε τόσα λεφτά ο κόσμος, δίνουν τόσα λεφτά οι άνεργοι. Δίνουν τόσα όλα αυτά, σπουδάζουμε τους επιστήμονες, καλούς επιστήμονες, και όλοι αυτοί τους εκμεταλλεύεται η Γερμανία, η Αγγλία και τους δίνει ένα μεροκάμα το πείνας. Κάποιος φταίει αυτό, κύριε Μαζαράκη. Βέβαια, φταίει κάποιος. Βέβαια, ποτέ τίποτα δεν γίνεται τυχαίο, όλα έχουν κάποια εξήγηση, για όλα υπάρχουν οι ένοχοι. Μα τι να κάνει ο γιατρός στην Ελλάδα, ας πούμε, τι να κάνει ο γιατρός. Είστε και γιατρός. Τι να κάνει ο γιατρός. Δηλαδή, όλοι ζούμε κάθε μέρα, πάμε τα παιδιά μας με τη βαλίτσα στο. Να παίρνει 800 ευρώ στο νοσοκομείο ή 1000 ευρώ, ξέρω εγώ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν βαφτίστηκε πάντως η Νέα Δημοκρατία στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Έτσι, έχετε και εσείς τις ευθύνες σας. Συγκυβερνήσατε το προηγούμενο διάστημα. Για το ΣΥΡΙΖΑ έχουν περάσει πάνω από 2 χρόνια. Μπορεί να μην σκίζατε μνημόνια σε Νέα Δημοκρατία. Όταν, ούτε είπαμε φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Μπορεί να μην το είπατε, αλλά είχατε πει κάτι άλλο. Ότι θα υπήρχαν αντίμετρα. Ότι υπήρχαν οι προτάσεις ούτως ώστε θα παίρναμε από τη μία τσέπη, αλλά θα δίναμε στην άλλη. Όχι, κύριε, ούτε αυτό. Αν δείτε τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, μια εποχή, το 2014 έκλεισε με 0,7 ανάπτυξη. Έλεγε για Ζάπιο 1 και Ζάπιο 2. Πολλά Ζάπια. Μην τα ξεχνάμε. Παιδιά, μην μου λέτε τώρα για το Ζάπιο. Θυμόστε τι λέτε. Όποτε θέλετε να έρθουμε να ζητήσουμε για το Ζάπιο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Να σας θυμίσω γιατί όλοι λένε για το Ζάπιο. Και αν όχι, το θέμα είναι ότι ακούω να αναπτύξουμε το Ζάπιο. Να μιλάει και να λέει ότι θα φέρουμε την ανάπτυξη, θα κάνουμε τα ράμε. Και όταν ήταν στην κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα από αυτά. Έφταγαν οι προηγούμενοι. Ελπίζω, εάν έρθει στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας, να μην φταίει πάλι ο Τσίπρας και η συγκυβέρνηση. Όχι, έχουμε μέτρο σύγκρισης. Η διακυβέρνηση Σαμαρά, ο Αντώνης Σαμαράς είναι, δεν υπάρχει άλλος πρωθυπουργός που να δικαιώθηκε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Το 2014 είναι καλά, πάρα πολύ κοντά. Μας άφησε χρόνους πολιτικά εντός εισαγωγικών. Πώς? Λέω, έφυγε. Μας άφησε χρόνους πολιτικά. Έφυγε. Ο ελληνικός λαός ψήφισε τον Τσίπρα. Και ορίστε που και έφυγε και από την Νέα Δημοκρατία εννοώ. Δηλαδή, όχι από την Νέα Δημοκρατία, από την ηγεσία. Έφυγε από την ηγεσία γιατί έχασε από ευτυχία. Είδατε. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν παρέτηται κανένας και δεν φεύγει κανένας.
μην το πούμε. Πάντως, την πετάξτε και την πηχτή σας για τον Τραμπ. Λογικό είναι. Είναι το θέμα το επίκαιρο των ημερών αυτό, η συζήτηση με τον Τραμπ και του κύριου Τσίπρα. Τον οποίο ακούσατε να μιλάει με πολύ ωραία λόγια για τον κύριο Τραμπ, άλλωστε. Μα είδατε και την ίδια στιγμή ο Πολάκης, που είναι τον alter ego του Τσίπρα, έπλεκε το εγκόμιο του Μαδούρου, του μεγαλύτερου φασίστα που έχει περάσει ποτέ, που έχει δολοφονήσει ο Κολίγος, ας πούμε. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα που γονατίζει με τα τέσσερα στο Τραμπ, ο άνθρωπος που το σύνθημά του ήταν φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, ο άνθρωπος του δεχόταν ούτε καν τον Κλίντον εδώ, τον υποδεχόταν με Μολότοφ, τώρα γονατίζει μπροστά στον Τραμπ και την ίδια στιγμή ο υπουργός του, ο Πολάκης, ξυπνεί το Μαδούρο. Αυτό είναι ο ζήτημα. Σε σχέση τώρα με τον κύριο Μητσοτάκη, θα δει και κόσμο στην Πάτρα ή θα περιοριστεί σε ομιλία και θα φύγει? Όχι, όχι, θα έρθει και θα φύγει το μεσημέρι, δεν θα έχουμε κάτι. Θα έρθει από το πρωί, δηλαδή. Δεν θα έχει επισκέψεις. Θα έρθει το πρωί κάποια στιγμή. Άλλο λέω. Θα συναντήσει κόσμο στο χώρο, ας πούμε, του. Ναι, δεν είναι προγραμματισμένες συναντήσεις ή επισκέψεις. Το λέω να τα ακούσει ο κόσμος, δεν υπάρχουν. Εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη θα είναι και ο Άδωνης Γεωργιάδης, και από αντιπρόεδροι. Και είχαμε μιλήσει μαζί του πριν από μερικές ημέρες. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης θα έρθει από το πρωί και θα φύγει αυτό το μεσημέρι. Ωραία. Θα έρθει πρωί-πρωί, χαράματα. Εύχομαι επιτυχία στο συνέδριο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Και πάμε τώρα, πώς το λένε, σε άλλο πολιτικό θέμα. Πάμε σε άλλο πολιτικό θέμα, στον χώρο της κεντροαριστεράς, εκεί όπου αρχίζουν σιγά σιγά οι υποψήφοι να κάνουν την εμφάνισή τους και στην δική μας περιοχή. Να πούμε ότι περιοδεύουν ανά την Ελλάδα οι 9 από τους 10. Θυμίζουμε ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποχώρησε λόγω μηνίσκου. Να δούμε οι υπόλοιποι εάν θα συνεχίσουν και θα φτάσουν μέχρι τις αρχές Νοέμβριου, που έχουμε και τις εκλογές. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ για τις αφίξεις που ξεκινούν από το Σάββατο. Σε μπάρας επισκέψεων στην Πάτρα θα επιδοθούν το επόμενο διάστημα οι υποψήφοι για την αρχηγία της κεντροαριστεράς. Την αρχή έκανε ο Σταύρος Θεοδωράκης, που προημερών επισκέφθηκε την Πάτρα. Την σκητάλη τώρα παίρνει ο Απόστολος Πόντας, που θα βρεθεί το Σάββατο στην πόλη και θα έχει επαφή με πολιτικούς του φίλους στο κεντρικό ξενοδοχείο. Την επόμενη Κυριακή, 22 Οκτωβρίου, θα έρθει στην Αχαϊκή πρωτεύουσα ο βουλευτής Γιάννης Μανιάτης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα, την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ομιλία στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕ. Στις 3 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Φόφη Γεννηματά. Ενώ για την τελευταία εβδομάδα των εκλογών, που θα διεξαχθούν στις 12 Νοεμβρίου, έχει προγραμματίσει περιοδεία στην περιοχή ο Ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης, που όπως φαίνεται θα κλείσει και τον κύκλο των προεκλογικών εκδηλώσεων στην Αχαΐα. Πάντως, αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους και άλλοι υποψήφοι, όπως ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Γιώργος Καμίνης. Λοιπόν, και από την πολιτική να επιστρέψουμε στα τοπικά και να πάμε στη Βίκη Αθανασοπούλου. Κωνσταντίνε, που έχει να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για το Δήμο, ο οποίος ζητά μετά τα προβλήματα που προέκυψαν στο Δημοτικό Οδείο και είχαμε και την κατάρρευση της στέγης και όλα αυτά, ζητά χρήματα προκειμένου να προχωρήσει σε εργασίες από το Υπουργείο. Έτσι δεν, Βίκη? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οδείου, ο κ. Βασίλης Θωμόπουλος, στείλει επιστολή στον Υπουργό Πολιτισμού, ζητώντας τι άλλο. Τον Υπουργό Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι. Καλά, δεν το είπα. Καλά το είπες. Δεν σας ακούω καλά. Μάλλον φταίει η ηλικία. Ο κ. Θωμόπουλος λοιπόν ζητάει αρκετά χρήματα, καθώς όπως ξέρουμε το κτίριο έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές, το είχαμε παρουσιάσει κιόλας. Είχε καταρρεύσει η οροφή του. Πολλές υποδομές, έχει πάρα πολλές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή, μάλλον πριν από μερικούς μήνες, στεγαζόταν σε 2 κτίρια. Το ένα είναι αυτό που είχε υποστεί την κατάρρευση της στέγης που το είχαμε παρουσιάσει. Ήδη γίνεται μελέτη και για το δεύτερο στην οδό Αράτου, οπότε τώρα μένει χωρίς στέγη το Δημοτικό 2. Βέβαια, ανταποκρίθηκαν θετικά στο Σκαγιοπούλιο. Και πόσα έδωσαν? Έκκληση του Δήμου να φιλοξενηθούν εκεί οι υπηρεσίες μέχρι την ανακατασκευή των κτηρίων. Κάτι μου λέτε και δεν ακούω. Ναι, πάλι. Λέω, το θέμα είναι, λεφτά θα δώσει το Υπουργείο? Και πόσα λεφτά ζητάει ο Δήμος? Ζητάει αρκετά. Δηλαδή? Ζητάει αρκετά.
Είναι πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Φανταστείτε ότι έχει, όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Στομόπουλος, υπάρχουν στα ταμεία του Δήμου 55.000 ευρώ, όχι μόνο για το Δημοτικό Οδείο, και για τις υπόλοιπες υποδομές, οι οποίες δεν θα φτάσουν. Φανταστείτε τώρα ότι πρόκειται για μεγάλο κονδύλι. Να θυμίσω, Βίκυ, συγγνώμη, να θυμίσω ότι δεν είναι μόνο το εσωτερικό Απόστολε. Θυμίζω ότι γύρω-γύρω, περιμετρικά, υπάρχουν κάποια κυκλειδώματα. Γιατί πέφτουν σοβάδες από πάνω. Ακριβώς. Γενικώς το κτίριο είναι υποδιάλυση. Εκπονείται μελέτη τόσο για τον εσωτερικό χώρο όσο και για τον εξωτερικό. Ωραία. Η κυρία Κονιόρδου, νομίζω όμως. Η κυρία Κονιόρδου, υπουργός πολιτισμού, έχει φάει ψωμί εντός εισαγωγικών από το Δήμο Πατρέων ως καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΠΘΕ Πάτρας. Άρα λοιπόν να το θυμηθεί αυτό. Και μια και έχει φάει ψωμί από την πόλη Πάτρας, πρέπει να. Ας δώσει και λίγο ψωμάκι στην Πάτρα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι έχοντας διατελέσει καλλιτεχνική διευθύντρια εδώ του ΔΠΘΕ, γνωρίζει και τα προβλήματα στον χώρο του πολιτισμού. Σωστά. Γνωρίζει τα προβλήματα των κτηρίων που στεγάζουν δομές πολιτισμού και άρα από πρώτο χέρι δεν χρειάζεται καν να την ενημερώσει κάποιος για την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα τα δημοτικά κτίρια. Πάμε τώρα στην φανερωμένη και συνολική προσφορά στον πολιτισμό και φοιτούν κάθε χρόνο 450 παιδιά. Είναι πολύ κόσμος. Πάμε στη φανερωμένη Αιγίου, γιατί εκεί χτυπάνε στο Αίγιο βέβαια καμπάνες πένθυμα, τα λέγαμε και χθες και προχθές, αλλά έχουμε και τη φανερωμένη Αιγίου, όπου ύψωσαν και πανό Απόστολε κατά του βιβλίου των θρησκευτικών. Τι και αν υπεγράφει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο νόμος της κυβέρνησης για την αλλαγή νόμου, η τοπική εκκλησία στο Αίγιο δείχνει να μην θέλει να παραδοθεί αμαχητή, σκληραίνοντας τη στάση της απέναντι στην πολιτεία και προγραμματίζοντας δυναμικές αντιδράσεις. Η πρώτη συνάντηση ενωρητών και Χριστιανικής Ένωσης στον Μητροπολιτικό Ναό της Φανερωμένης, παράλληλα με την απόφαση της Ιερατικής Συνόδου υπό τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο, που κατέληξε σε πένθυμες καμπάνες μέχρι 21 του μήνα, από ό,τι φαίνεται, ήταν μόνο η αρχή. Ήδη στην κεντρικότερη εκκλησία του Αιγίου αναρτήθηκε πανό που αναγράφει «Έλληνες, η χριστιανική ηθική δολοφονήθηκε». Και ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού, πατήρ Αθανάσιος Βλιακόπουλος, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες διαμαρτυρίας, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν σε νέα συνάντηση το απόγευμα της 23ης Οκτωβρίου. Η πραγματοποίηση συλλαλητηρίου σε μέρος που θα καθοριστεί είναι η πρώτη σκέψη, ενώ δεν αποκλείεται και η παράσταση διαμαρτυρίας κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα στα τέλη Νοεμβρίου. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, η οποία θα αναβληθεί μάλλον σύμφωνα με πληροφορίες για το νέο έτος. Αν δεν πάει πιο μετά. Πάει πολύ πιο μετά. Άρα ας περιμένουν λοιπόν οι θρησκευτικοί παράγοντες της Αιγιάλειας. Σίγουρα. Ναι. Αφού περιμένουν την έλευση του Πρωθυπουργού. Όμως, αυτός που δεν περιμένει την έλευση του Πρωθυπουργού, είτε είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε είναι στις Βρυξέλλες, που είναι το διήμερο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ο Νίκος Νικολόπουλος. Δεν κρατιέται, ο ανεξάρτητος βουλευτής, πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ανακοίνωσε λοιπόν ότι τη Δευτέρα ετοιμάζει μεγάλη πορεία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος προς το Υπουργείο, στην Αθήνα θα γίνει αυτή, προς το Υπουργείο Παιδείας για το θέμα του βιβλίου των θρησκευτικών και τις αντιδράσεις που έχουν ήδη προκληθεί. Θυμίζουμε ότι κάποιοι ιερείς έχουν ζητήσει τα παιδιά τους να εξαιρεθούν από το συγκεκριμένο μάθημα λόγω του βιβλίου. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Νίκος Νικολόπουλος μπαίνει και εδώ για να πρωταγωνιστήσει. Λοιπόν, Μαρία Ανδριέλου έχει να μας δώσει ρεπορτάζ. Για ποιο θέμα, Μαρία? Για το επιμελητήριο. Για πες μας λοιπόν, θα έχουμε αφήξεις και προσχωρήσεις. Ακριβώς, στην συνεργασία τους με την ανανεωτική επιμελητηριακή πρωτοβουλία του Πλάτωνα Μαρλιαφέκα, ανακοίνωσαν οι επιμελητηριακοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι της παράταξης Νέα Επιμελητηριακή Δύναμη, Αμβρόσιος Μετζελόπουλος και Σταύρος Κάτσινος. Και οι δύο λοιπόν ανακοίνωσαν την συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτιο του Πλάτωνα Μαρλιαφέκα. Βλέπουμε εδώ και τη φωτογραφία, έτσι. Και πίσω έχει Παναχαϊκή, βλέπεις. Δίνει και τα χέρια. Στην ανακοίνωση αναφέρονται μεταξύ άλλων πως το σύνολο των καλών προσπαθειών και πρωτοβουλειών πρέπει να έχει συνέχεια και με αφορμή το ανοιχτό κάλεσμα που έκανε η ανανεωτική επιμελητηριακή πρωτοβουλία, η παράταξή μας αποφάσισε χωρίς προαπαιτούμενα να συνεισφέρει στην κοινή προσπάθεια και θέτουμε τις δυνάμεις μας σε αυτή με τη συμμετοχή μας μέσα από το ψηφοδέλτιο του Πλάτωνα Μαρλιαφέκα. Άρα, Κωνσταντίνε, έχουμε δύο παρατάξεις αυτή τη στιγμή που προσχωρούν στην παράταξη του Πλάτωνα Μαρλιαφέκα. Και να θυμίσω ότι υπάρχει και η Πανεγιάλια Ανεξάρτητη Κίνηση του επιμελητηρίου, με την οποία συνεργάζεται η παράταξη Μαρλαφέκα από στη σημερινή διοίκηση, έτσι ακριβώς.
Υπάρχει και θέμα εκεί, θα δούμε και αύριο ρεπορτάζ, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα σε σχέση με το Αίγιο. Θα είμαστε αποκαλυπτικοί στο αυριανό Super B News, κάτι έχουμε ετοιμάσει, έχουμε πληροφορίες, θα τα δούμε αύριο. Πάμε όμως τώρα σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο μάλιστα αποκάλυψε πατρινός αξιωματικός της Ελλάς, ο οποίος ηγείται της οικονομικής αστυνομίας. Μιλώ για τον Ανδρέα Αποστολόπουλο, τον υποστράτηγο. Έβγαλαν λαβράκι πραγματικό με πάνω από 2 εκατομμύρια, ακούστε, μαϊμού Viagra, αλλά και χάπια αναβολικά, τα οποία έφταναν μέχρι και την Αχαϊκή Πρωτεύουσα, αλλά και άλλες περιοχές εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Δοσοληψίες και με την Πάτρα είχε το κύκλωμα που εξάθρωσε η αστυνομία στην Αθήνα και το οποίο πλημμύριζε με αναβολικά χάπια για φουσκωμένους, αλλά και Viagra για χαλήνοντες νύχτες σεξ όλη την Ελλάδα. Το κύκλωμα αποτελείται από 16 άτομα, 15 Έλληνες και μια Ρωσίδα, που είχε τις τεχνικές γνώσεις προκειμένου να στήσουν τα εργαστήρια παρασκευής των μαϊμού αναβολικών και των χαπιών για τη σεξουαλική διέγερση. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και άνθρωποι που έχουν χαρακτηριστεί νομοί της νύχτας, καθώς είχαν στρατολογηθεί από κακοποιούς μέσα στα γυμναστήρια, λόγω του ότι ήταν φουσκωτοί και νταΐδες. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν εμπειρία στα αναβολικά, λόγω της ενασχόλησής τους με το χτίσιμο κορμιού και κατά συνέπεια γνώριζαν την πιάτσα, άρα είχαν έτοιμο περατολόγιο. Συνολικά κατασχέθηκαν πάνω από 2 εκατομμύρια χάπια. Πίσω από την επιτυχία ένας πατρινός αξιωματικός, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, υποστράτηγος Ανδρέας Αποστολόπουλος. Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες με τη συνδρομή στελεχών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, όπου μεταξύ άλλων έχουν βρεθεί και κατασχεθεί πάνω από 2 εκατομμύρια τεμάχια παράνομων ουσιών και σκευασμάτων, μηχανολογικός εξοπλισμός κατάλληλο για την παρασκευή των ουσιών, εξοπλισμός τυπογραφείου, καθώς επίσης πλήθος παραστατικών σφραγίδων και το χρηματικό ποσό των 344.000 ευρώ. Εκτιμάται ότι η συνολική αξία των κατασχεθέντων αναβολικών φαρμάκων υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία που θα περιερχόταν στο ελληνικό δημόσιο από τη φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε στον Χρήστο Ξάνθη για την Ολυμπιακή φλόγα, η οποία θα φτάσει και στην Πάτρα την ερχόμενη εβδομάδα. Το λέγαμε και χθες, Κωνσταντίνε, σε ρεπορτάζ σχετικό. Έχουμε την αφή της Ολυμπιακής φλόγας στην αρχαία Ολυμπία και μάλιστα παρόντος του Πρωθυπουργού της Κορέας. Η οποία μην μου πεις πως το θυμάσαι πως τον λένε. Ούτε ο Χρήστος θα θυμάται, παρότι μας το είπε χθες. Λοιπόν, Λί, καλά το Λί το λέω και εγώ. Και το Λί και το Νί και το Πι. Λοιπόν, άλλωστε η πατρινή από Λί άλλο τίποτα. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν για την Ολυμπιακή φλόγα, που βεβαίως θα περάσει και με ειδική τελετή και από την Πάτρα. Έτσι ακριβώς. Η αφή θα γίνει την Τρίτη, με συγχωρείτε, στην αρχαία Ολυμπία. Και στις 9 και 10 περίπου το βράδυ, στην πλατεία Γεωργίου, η Πάτρα θα υποδεχτεί την Ολυμπιακή φλόγα των 23 χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πιόντσανγκ 2019. Θα παραμείνει στην Πάτρα την Τρίτη και την Τετάρτη στις 9 το πρωί. Θα ξεκινήσει λαβεδοδρομία από τα Υψηλά Αλόνια, την πλατεία των Υψηλών Αλωνίων, μέσω της Γούναρη και τελικά μέσω της Κορίνθου, θα καταλήξει στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου, όπου εκεί θα περάσει στην Ετωλοκαρνανία. Θα την παραλάβουν οι Ετωλοκαρνάνες Λαμπαριλόνι. Και θα πάει και ναύπακτο, από ό,τι ξέρω. Θα πάει και ναύπακτο. Ναι, υπάρχει ειδική τελετή. Έχουμε μάθει και πόσοι θα είναι οι λαμπαδιδρόμοι, Χρήστο. Δεν έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, νομίζω μέχρι την εβδομάδα θα το ξέρω. Ο σίγουρος θα είναι ο Φίλιππος Ανδριόπουλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρει ριδάδα. Να μην είναι στην Πάτρα, έχουμε έναν αλλού. Έχει πληροφόρηση. Εντάξει, κατάλαβα. Ωραία. Αφήνουμε την Ολυμπιακή φλόγα, πάμε στο καναβάλι τώρα, γιατί έχουμε ανακοίνωση στο Δήμο ότι μέχρι αύριο λήγει η προθεσμία για όσους θέλουν να δώσουν τη δική τους ιδέα για το πατρινό καναβάλι 2018. Έτσι ακριβώς. Ολοκληρώνεται αύριο 20 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για τις ιδέες για το θέμα του πατρινού καναβαλιού. Η κατάθεση των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά, να θυμίσουμε, στην κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου, στο email info@carnivalpatras.gr.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κοινοφελής επιχείρηση, στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να προβληθεί και μέσα από το καρναβάλι το ζήτημα της ανεργίας και όλα όσα βιώνουν και η πόλη μας και η Πάτρα στο θέμα της ανεργίας, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Επίσης, έχει γίνει κάλεσμα και σε μαθητές. Αλλά το κάλεσμα είναι σε όλες τις ηλικίες. Όλοι μπορούν να στείλουν την ιδέα τους μέχρι και αύριο στο info@carnivalpatras.gr. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ο καρνάβαλος θα είναι άνεργος, δεν θα είναι βασιλιάς. Νομίζω από αυτά που λέει τώρα ο Χρήστος Απόστολε. Θα έχουμε κανένα άνεργο καρνάβαλο. Ή ο βασιλιάς θα έχει εξοριστεί, οπότε θα είναι άνεργος, δεν θα έχει δουλειά. Τελικά, ναι, καμιά ιδέα έχουμε για το καρναβάλι να πούμε τίποτα εδώ, επιτόπου, στον αέρα. Για το καρναβάλι, γιατί... Γυμνό από το έργο του Σέξπιρ. Ποιο? Τι είπες? Γυμνός ο βασιλιάς. Γυμνός εντελώς. Γυμνός ο βασιλιάς. Α, καλά. Νομίζω είναι και θεατρικό έργο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, okay. Ναι, είναι μια ιδέα για αυτή. Να καλύψουμε τα βήματα χαμένα, δεν τα βγάλουμε όλα έξω. Okay. Να είστε. Λοιπόν, Χρήστος, ευχαριστούμε. Πάμε τώρα, Απόστολε, έχουμε συνέχεια στο θέμα των λαϊκών συνελεύσεων του Δήμου εν ώψη τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού. Πήγαν ανατολικό διαμέρισμα και μάλιστα είχαμε και συζήτηση για το περιβόητο πάρκο Ριγανοκάμπου. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη η συνέλευση κατοίκων και φορέων του Ανατολικού Διαμερίσματος στα γραφεία του Διαμερίσματος στην Εγκλικάτα. Οι συγκεντρωμένοι κάτοικοι και πρόσωποι φορέων είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν πρόσωπο με τη Δημοτική Αρχή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ κατατέθηκαν δεκάδες προτάσεις για τα αναγκαία έργα που θα καλυτερεύσουν την καθημερινή του ζωή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τους κατοίκους στη σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου της δημιουργίας του πάρκου στο Ριγανόκαμπο, όπου θα αποτελέσει έναν πανέμορφο χώρο για ξεκούραση, αναψυχή και άλλες δραστηριότητες. Στη συνέλευση παραβρέθηκαν εκπροσωπώντας τον Δήμο, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, οι Αντιδήμαρχοι Χρήστος Κορδάς και Δημήτρης Πελεκούδας, ο Πρόεδρος ΔΕΙΑΠ Ανδρέας Παπανικήτας, Δημοτική και Διαμερισματική Συμβουλή. Για τον Ριγανόκαμπο. Εμείς δεν θα το ξεχάσουμε και δεν το ξεχνούμε και παλεύουμε. Δεν συμφωνούμε με διαχείριση επικοινωνιακή, δηλαδή τώρα έχει την επόμενη εβδομάδα μία συνάντηση στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Το είπα μέχρι σήμερα το πρωί και συζήτηση με τους φορείς για το ζήτημα των Ρωμά και το είπα. Ψυχοθεραπεία τελείωσε για μας. Κάναμε άπειρες συνεδρίες ψυχιατρικής υποστήριξης. Εμείς πρέπει πλέον να παλεύουμε και να διεκδικούμε. Το να ξαναπάμε σε ένα τραπέζι να καθίσουμε και να πούμε τον πόνο μας ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση είναι Υπουργείο Εσωτερικών. Εκπρόσωπος του Υπουργείου είναι. Δεν θα πάμε εκεί να πάμε να πούμε τον πόνο μας. Ως Υπουργείο γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχουμε ζητήσει το Ριγανόκαμπο. Θα μας απαντήσουν ως εκπρόσωποι του Υπουργείου αν έχουν θέση πάνω σε αυτό το πράγμα. Να δουν να μας ακούσουν, τι να ακούσουν. Εκατοντάδες φορές. Εμείς πήγαμε σε ένα τρέχημα και φτάσαμε στον Πρωθυπουργό. Αυτό το αίτημα με το Ριγανόκαμπο, στη συνάντηση που είχαμε με τον Πρωθυπουργό που ήρθε στο Δημαρχείο, ήταν θέμα στη συζήτησή μας. Εμείς θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, τέλος η ψυχοθεραπεία, λέει ο Κώστας Πελετίδης. Θα μας δώσουν το Ριγανόκαμπο. Και μακάρι βεβαίως να τον πάρει ο Δήμος να προχωρήσει η υπόθεση, διότι θα είναι μια αναβάθμιση και για την περιοχή, αλλά θα είναι και μια διέξοδος για τον κόσμο. Κωνσταντίνε, βλέπετε τι γίνεται στο Νότιο Πάρκο. Έτσι. Αυτά από εμάς για σήμερα. Super B News λοιπόν και σήμερα μέχρι τις 9 παρατέρα το ακριβώς. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του Super B με τον Γιώργο Πλή, τον Δημήτρη Χωρίτο και τον Γιώργο Καρβουνιάρη. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο 7 η ώρα ακριβώς το ραντεβού του Super B News με όλους εσάς. Εμείς ευχαριστούμε λοιπόν για μια ακόμη φορά. Καλή σας νύχτα.